Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 13 Μαρτίου και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε μαζί τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Φτάνει απόψε στο λιμάνι Λεμεσού το ερευνητικό σκάφος της Exxon. Επεκτείνεται στην ΑΟΣ η στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία. Στην Κύπρο, ιατροδικαστής για την πέμπτη νεκροτομή επί της σωρού της 46χρονης. Τι ισχυρίζεται ο πατέρας του άτυχου βρέφους που τελεί υποκράτηση μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Στάση εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από τις καθαρίστριες. Στο διεθνή χώρο Γάζα, έκρηξη κοντά στην οχηματοπομπή του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού. Δεν τραυματίστηκε ο Χαμτάλα. Η Παλαιστινιακή Προεδρία κατηγορεί τη Χαμάς για την έκρηξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γούτα αν χρειαστεί, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νεπάλ, αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την αεροπορική τραγωδία. Η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει πως ο πύργος ελέγχου παραπλάνησε τους πιλότους. Οι αρχές του αεροδρομίου λένε πως έδιναν οδηγίες, αλλά δεν εισακούονταν. Έρευνες για τα τρομοβέματα στο Τέξας. Τρεις εκρήξεις ζεμάτων από την αρχή του μήνα είχαν ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 1 τραυματία. Επίσης, μαζί μας σήμερα στο στούντιο, βουλευτής των Οικολόγων Συμμαχία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, για να δούμε τι θα γίνει τώρα με το θέμα των θαλασσινών σπηλιών της Πέγιας, καθώς η Περιβαλλοντική Αρχή άναψε το πράσινο φως για την ανέγερση ενός οκταώροφου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και 44 πολυτελών επαύλεων δίπλα από την περιοχή του δικτύου Natura 2000. Η διαιτολόγος, ο διατροφολόγος Φίβη Κεβεζέ, για να μιλήσουμε για την αποτοξίνωση και τα ωφέλη της για τον οργανισμό μας, και ο κύριος Χαράλαμπος Παπαγιάννης, σύμβουλος σπουδών, για να μάθουμε ποια είναι τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και πώς να κάνουν τη σωστή επιλογή τα παιδιά μας. Πρώτα όμως να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι Τρίτη 13 Μαρτίου και σαν σήμερα το 874 τα οστά του Αγίου Νικηφόρου ενταφιάζονται στο Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Το 1639 το κολέγιο Χάρβαρτ παίρνει το όνομά του από τον κληρικό Τζον Χάρβαρτ. Το 1781 ο Βίλιαμ Χερσέλ ανακαλύπτει τον πλανήτη Ουρανό. Το 1900 γεννιέται ο Γεώργιος Εφέρης, Έλληνας ποιητής. Το 1913 γεννιέται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Έλληνας ηθοποιός. Το 1978 καθιερώνεται επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμαλή για 35 ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 τους χρόνια. Το 1992 σκάνδαλο προκαλεί στην Άγκυρα η άρνηση του ηγέτη της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα να αποδεκτεί το βραβείο ειρήνης και Μάλατα Τούρκ, που αποφάσισε να του απονέμει η κυβέρνηση της Άγκυρας λόγω της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Το 1996 την αποφυλάκηση των χουντικών ζητά στη Βουλή ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το 2003 σε συναγερμό τίθεται Παγκόσμια Ιατρική Κοινότητα, καθώς μια θανατηφόρος επιδημία γρήπης και πνευμονίας έχει ξεσπάσει στην Ασία. Τα συμπτώματα του ιού είναι υψηλός πυρετός, βήχας και δυσπνία. Το 2013 ο Αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες, Χορχέ Μάριο Μπερκολίνο, εκλέγεται Πάπας και λαμβάνει το όνομα Φραγκίσκος. Ξεκινάμε με την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας από το στούτιο στη Λευκοσία ο Μάριος Καμιναρίδης, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μείωση της UNFICIP, εισηγεί το Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην έκθεσή του, η οποία κυκλοφόρησε τη Δευτέρα ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού για τη χρονική περίοδο από 1η Ιουλίου 2018 μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2019, Μάριε. Με αξιμένες δαπάνες, ειδικά για τη διαχείριση τα οικονομικά της UNFICIP εδώ στην Κύπρο, φαίνεται ότι βρίσκεται περίπου 2 εκατομμύρια από το προηγούμενο χρόνο. Όμως ταυτόχρονα φαίνεται ότι ξεκάθαρο αυτές οι πρωτοβουλίες που πήρε τότε ο πρόεδρος Τραμπ της Αμερικής, ειδικά για μεταρρυθμίσεις στο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
Γιατί να αναφέρουμε ότι ο κύριος Τραμπ είναι ο μεγάλος χορηγός, ή η χώρα του είναι ο μεγάλος χορηγός προς τα Ηνωμένα Έθνη. Και με αυτόν το πλαίσιο πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα έχουμε μείωση αριθμών που υπηρετούν στην ουφική πεδό στην Κύπρο, ένα σημαντικό αριθμό, χωρίς ταυτόχρονα λέει ότι θα μειωθεί και το κοντήρι. Μάλιστα υπάρχει ένα κοντήρι εκεί για να κάνουν κάποιες διορθώσεις σε κάποια στρατόπεδα που βρίσκονται στο αεροδρόμιο με συγχωρείτε, στο αεροδρόμιο Λευκοσίας, εκεί όπου είναι οι εγκαταστάσεις της ουφική πεδό στην Κύπρο. Σε αυτή την έκθεση μιλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Κύπρο, ειδικά με τις τουρκικές προκλήσεις και την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι ενδεχομένως και τελευταίο δύο εκθέσεις που έχουν ετοιμάσει στο συγκεκριμένο Συμβούλιο Ασφαλείας και από τα Ηνωμένα Έθνη διούν αναφορά ότι ενδεχομένως στην περιοχή λόγω και του φυσικού αερίου τα μέτρα δεν είναι και τόσο ικανοποιητικά. Μάλιστα κάνει μια αναφορά ότι ζητά περισσότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνοκυπριακής πλευράς και της τουρκοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζεται και στη σχετική έκθεση και σε αυτό που έχουμε δει από χτες το βράδυ που κυκλοφόρησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο ΙΓΕ. Να αναφέρω ότι μίλησε για την απογοήτευσή τους ότι δεν έχουν ανή περισσότερα δορφράματα, ειδικά από πέρας από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα, και μάλιστα μιλάω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί και είναι μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάποια δορφράματα, κάτι το οποίο που έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, ότι ένα και στην Τερίνια και αν μην κάνω λάθος ακόμα ένα που βρίσκεται από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα. Όμως με αυτό το πλαίσιο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γεγονότα, έκθεση γεγονότα από τα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα για πρώτη φορά, Στέφανε κύριε και κύριοι, βλέπουμε τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν αναφορά και για τα ΜΜΕ εδώ στην Κύπρο, λέγοντας και τις δράσεις τους, ειδικά με τα ΜΜΕ και πόσες αναρτήσεις έχουν κάνει ως Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο στα κοινωνικές δικτύωσεις, π.χ. Facebook κάποιες χιλιάδες, στο Twitter τους εκεί που έχουν, στο Flickr τους, στο YouTube τους εκεί που αναρτούν και τις δηλώσεις τους από τους αξιωματούχους, από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Αυτή η έκθεση, όπως έχω προαναφέρει, δημοσιεύτηκε χτες το βράδυ και αναμένουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και σήμερα και αντιδράσεις από τη Λευκοσία, ειδικά αν θεωρεί ότι είναι θετική ή αρνητική η έκθεση, κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε σε λίγο, Στέφανη. Στα ενεργειακά τώρα, Μαρία, φτάνει απόψε στο λιμάνι Λεμεσού το ερευνητικό σκάφος της Exxon. Ναι, σημαντικό γεγονός μετά και από τις προσπάθειες της ΕΝΗΣ να προσεγγίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη και συγκεκριμένα στο οικόπεδο 3 και στο στόχον Σουπιά, εκεί όπου εμποδίστηκε από 6 πολεμικά πλοία. Πλέον φαίνεται ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις γύρω από τα ενεργειακά μας προς τα θετικά. Πιστεύω εγώ κατά την άποψη βεβαίως ότι στην Κύπρο θα φτάσουν ή αργά το βράδυ και οι πρωινές ώρες αύριο το πρωί στο λιμάνι Λεμεσού το πρώτο σημαντικό, το οποίο είναι, να μην κάνω λάθος, το Ocean Investigator, το έχω βρει εδώ, είναι το Ocean Investigator και καθ' εδώ φαίνεται ότι θα ξεκινήσει και το AVI Med Survivor, το δεύτερο πλοίο της ExxonMobil. Ειδικά αυτά τώρα τα πλοία θα βρίσκονται εντός της Κυπριακής ΑΟΣ και θα βρίσκονται για κάποιες μέρες στο λιμάνι Λεμεσού, όπου θα ξεκινήσουν και το ταξίδι τους, το κοντινό ταξίδι στο οικόπεδο 10, όπου εκεί θα γίνουν πάνω από 1,5-2 μήνες έρευνες γύρω από την περιοχή. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα διαρκήσει τόσο καιρό, 2 μήνες, οι έρευνες που θα κάνουν γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, θα δουν τη δομή, θα εξετάσουν και τις δυνατότητες, το ύψος. Έχουν πάρα πολλές να κάνουν, σεισμικές γεωτρήσεις σύμφωνα από την περιοχή, έτσι να προετοιμάσουν μια προπαρασκευαστική ενέργεια από τη συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι ώστε το δεύτερο εξάμεινο του 2018, και οι πληροφορίες που δίνουμε εμείς είναι ότι ενδεχομένως θα είναι και τέλη του Σεπτέμβρη του 2018 και τις αρχές του Οκτώβρη του 2018 θα έχουμε τις γεωτρήσεις από την εταιρεία ExxonMobil και Qatar Petroleum. Ένα θετικό βήμα, ψήφωνε εμπιστοσύνη πιστεύω εγώ προς την Κυπριακή ΑΟΣ, ειδικά με αυτήν την απαράδεκτη
πειλατική και παραβίαση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της φάρασης του 1982 από την Τουρκία τότε πριν να εμποδίσει το σκάφος του Σάιπ 12.000 για να ολοκληρώσει τις εργασίες της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Στέφανη. Να περάσουμε τώρα, Μάρια, και στον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγί Μπερτογάν, ο οποίος ζήτησε από τον ψεύδο πρωθυπουργό του Φαν Έρχιουρμαν και τον ψεύδο υπουργό εξωτερικών Κούντρετ Οζερσάι να μην ακυρώσουν τις υπηκότητες οι οποίες δόθηκαν σε Τούρκους υπήκοους. Ναι, ξεκάθαρα ο κύριος Ερντογάν έχει μπει καλά και στα κατεχόμενα. Οπότε δεν είναι κάτι το καινούργιο ότι η Τουρκία ελέγχει πλήθρος το καθεστώς στα κατεχόμενα και ελέγχει αυτόν το παράνομο μόρφωμα που βρίσκεται στα κατεχόμενα, λέει η ψευτοκυβέρνηση. Και με μια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Ερντογάν πλέον ξεκάθαρα ζητά να μην ακυρωθούν οι υπηκότητες που έχει δώσει το ψευδοκράτος προς τους Τούρκους πολίτες. Μάλιστα κάνει και αναφορά για άλλα ή αν χρειάζεται υπάρχουν λήψεις στο πλαίσιο της, στα νομικά ζητήματα, στα κατεχόμενα και έχει ζητήσει και από τα κατεχόμενα να κάνουν κάποιες αλλαγές, ειδικά να είναι πιο κοντά στις θέσεις του κυρίου Ερντογάν. Δεν είναι κάτι το καινούργιο αυτό, όμως με αυτή τη δήλωση ο κύριος Ερντογάν ζητά όλες οι επικότητες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής, κάτι το οποίο είναι παραβίαση και παράνομο, ειδικά από έγκλημα πολέμου τα λοιπά, να διούνται επικότητες σε έναν παράνομο καθεστώς. Όμως για ακόμα μια φορά ο κ. Ερντογάν δείχνει και ότι δεν σέβεται ειδικά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο που υπάρχει ότι το έγκλημα πολέμου είναι παράνομο. Και αυτό, με αυτή την ανάθεση ο κ. Ερντογάν ζητά να δοθούν περισσότερες επικότητες στους Τούρκους πολίτες που βρίσκονται στα κατεχόμενα. Πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκοκύπρια είναι μια μειονότητα πλέον στα κατεχόμενα, ειδικά με αυτούς τους ρυθμούς που βρίσκεται. Δεν έχω ακριβώς τους αριθμούς, τους έπικους που είναι στα κατεχόμενα αυτή τη στιγμή. Θα είναι κάτι το οποίο θα ερευνήσω σήμερα και ελπίζω θα έχω και η πληροφορία να δώσουμε και στο κεντρικό δελτίο, γιατί είναι καλά να ξέρουν και οι φίλοι τηλεθεατές από αυτόν την παρανομία, από αυτή την εισβολή και κατοχή και συνεχιζόμενη κατοχή 43 χρόνια του νησού μας, της κατεχόμενης μας πατρίδας. Πώς οι έπικοι βρίσκονται στα κατεχόμενα. Θα το ερευνήσω αυτό, Στέφανη. Θα είναι ενδιαφέρον αυτό πάντως. Τώρα πάμε και στις αιχμές που άφησε η Άγγελα Μέρκελ για τη στάση της Τουρκίας όσον αφορά το Κυπριακό. Ναι, καταρχάς η Άγγελα Μέρκελ χαιρετίζει το γεγονός ότι υπάρχουν συνομιλίες αναμεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κ. Ερντογάν. Κάνει μια αναφορά για την επίσκεψη του κ. Ερντογάν προς την Ελλάδα και τις επαφές που είχε. Και βεβαίως και στο Κυπριακό, εχμές Μέρκελ για τη στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό. Εργαζόμαστε εδώ και χρόνια για να βρούμε επιτέλους μια λύση στο Κυπριακό πρόβλημα, δήλωσε η κ. Μέρκελ, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε τη λύση. Και αυτό βεβαίως η Τουρκία διαδραματίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή ήταν η αναφορά της κυρίας Μέρκελ, η οποία είναι και στο Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρει και από πρώτο χέρι, μετά από την ενημέρωση που είχε και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε και με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και με τον πρωθυπουργό Τσίπρα, ειδικά για τη στάση της Τουρκίας. Και αυτόν ενδεχομένως θα δούμε τώρα σε 10 μέρες, όπου θα έχουμε και την διάσκεψη στην Ευρώπη, στο Συμβούλιο, στην Ευρώπη, ειδικά αν θα προχωρήσει ή όχι η συζήτηση, η συνάντηση με την Τουρκία, ευρωτουρκικές σχέσεις στη Βάρνα. Κάτι το οποίο είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή, Στέφανη, και αναμένουμε να έχουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες, σωστές πληροφορίες, για να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές, έτσι να ξέρουν και αυτοί που βρίσκεται όλη αυτή η κουβέντα, Στέφανη. Και να κλείσουμε, Μάρια, με την συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Σιλούρης, με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, την κυρία Κάθλιν Ντόχερτη. Ναι, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Δημήτρης Σιλούρης, δέχτηκε το πρωί στο γραφείο του, στο τρίτον όροφο της Βουλής των Αντιπροσώπων, την πρέσβεια των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Λευκοσία, την κυρία Καφλίν Τόχατσι. Συζήτησαν κατάσταση ευρύτερης περιοχής, καθώς και θέματα διμερών ενδιαφέροντας αναμεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΗΠΑ. Φαίνεται ξεκάθαρα, κάποιες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι
και ο πρόεδρος Βουλής ενημέρωσε και την κυρία Τόχετη για τις ενέργειες του ως πρόεδρος Βουλής και τι έχει κάνει ειδικά με αυτές τις παράνομες στάσεις της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και ανταλλάξαν πολλές και διάφορες απόψεις γύρω και από το Κυπριακό και περισσότερα πρόβλημα. Και αναφέρουμε ότι σε δύο μέρες εδώ θα βρίσκεται και ο υφυπουργός εξωτερικών της Αμερικής, κάτι το οποίο δώσαμε και χτες. Και αυτό δεν είναι τυχαία η συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής. Στέφανη. Ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Πάφο και στην Σοφία Σολομού από τον Ταχυδρόμο 24. Σοφία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Στέφανη. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα του θανάτου της 46χρονης γυναίκας στην Κύπρο σήμερα, η ιατροδικαστής, η κυρία Χάρα Σπηλιοπούλου. Ακριβώς, Στέφανη, στην Κύπρο φτάνει σήμερα η καθηγήτρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χαρά Σπηλιοπούλου, η οποία έρχεται μετά από αίτημα της νομικής υπηρεσίας, η οποία μελέτησε τον φάγελο της υπόθεσης της 46χρονης Πετράνας Μίλκοβα και οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει και μία επιπλέον γνωμάτευση αναφορικά για το πώς επλήξε τελικά ο θανάτος της ατύχης γυναίκας. Υπενθυμίζουμε ότι η Μίλκοβα κατασπαράχθηκε, όπως όλα δείχνουν, από σκυλιά ράτσας Ροτσβάιλερ στο χωράφι της Γεροσκήπου στις 22 Φεβρουαρίου. Για την υπόθεση συνελήφθη πατέρας και γιος, ιδιοκτήτες των σκυλιών. Υποκράτηση όμως εξακολουθεί να παραμείνει ο γιος μέχρι την έναρξη της δίκης, η οποία ορίστηκε για τις 18 Απριλίου. Σοφία, να περάσουμε τώρα και στην άλλη πολύκροτη υπόθεση. Να δούμε τι ισχυρίζεται τώρα ο πατέρας του άτυχου βρέφους. Νέα στοιχεία προέκυψαν στην υπόθεση του βρέφους σε σχέση με τα όσα ανέφερε σε νέα κατάθεσή του ο πατέρας του, ο οποίος βρίσκεται από χθες υπόδικος στις κεντρικές φυλακές, αφού κατηγορείται για το θάνατο του τρίμηνου παιδιού του, που απεβίωσε στις 22 Φεβρουαρίου λόγω βαριάς κρανοεγκεφαλικής κακοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας στην δεύτερη κατάθεσή του είπε, μεταξύ άλλων, πως ο βρέφος δεν τραυματίστηκε κατά την πτώση του από τον καναπέ, αλλά έπεσε από τα χέρια του όταν ο ίδιος γλίστρησε από μεταλλική σκάλα του σπιτιού του. Όπως είπε, φοβήθηκε να το αναφέρει στις αρχές, γιατί θα τους έπαιρναν την επιμέλεια των παιδιών. Επίσης, η μητέρα του βρέφους φαίνεται να κατέχει βίντεο, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δείχνει το βρέφος να είναι καλά μία μέρα μετά τον τραυματισμό του στο σπίτι. Το βίντεο αυτό αναμένεται να εξεταστεί έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι όντως πρόκειται για οπτικό υλικό που λύθηκε την επόμενη μέρα της πτώσης. Θυμίζουμε ότι οι Ρουμάνοι γονείς παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Κακουβιοδικείο, που θα συνεδριάσει στις 18 Απριλίου, με τον πατέρα να παραμένει υποκράτηση μέχρι τότε. Σοφία, να σε ευχαριστήσω για την ώρα. Θα τα πούμε και αργότερα. Τώρα πάμε στον Γιώργο Φωκενό, κύριε και κύριοι, τον ανταποκριτή μας στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζουν οι γονείς του Λοχία Κούκλατζη, που κρατείται ακόμη στις τουρκικές φυλακές, Γιώργο. Μετά την δεύτερη συνάντηση που είχαν χθες, Στέφανη, οι γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών με τα παιδιά τους που κρατούνται σε φυλακή της Ανδριανούπολης, ο πατέρας και η μητέρα του Λοχία Δημήτρη Κούκλατζη μίλησαν στο Αθηναϊκό Κοινοβούλιο Ειδήσεων για τις προσπάθειες που γίνονται για την επιστροφή των παιδιών τους και για τις συνθήκες κράτησής τους. Σύμφωνα με τον πατέρα του Λοχία, εκείνο που προέχει είναι η άμεση επιστροφή των δύο στρατιωτικών που παραμένουν στη φυλακή 12 μέρες, ενώ όπως είπε, ξέρουν ότι δεν έκαναν κάτι κακό και γι' αυτό δεν ανησυχούν, γιατί πιστεύουν στη δικαιοσύνη και δεν μπορούν να τιμωρηθούν για κάτι που δεν έκαναν. Ξέρουμε, όπως ανέφερε ο κ. Κουκλατζής, ότι είναι από προσανατολισμός, ότι ένας από προσανατολισμός οδήγησε τα παιδιά μας εκτός όρων και εντός φυλακής. Από την πλευρά της Στέφανη, η μητέρα του Λοχία, αναφερόμενη στη συνάντηση, δήλωσε ότι οι στιγμές αυτές είναι προσωπικές, ωστόσο ανέφερε ότι είναι καλά τα παιδιά. Στέφανη. Τώρα, Γιώργο, η Τουρκία κλείνει το Αιγαίο με πολεμικά πλοία, δίνοντας απάντηση στις ασκήσεις της Ελλάδας. Σε εξέλιξη είναι στο Αιγαίο, σε εξέλιξη βρίσκεται στο Αιγαίο η ελληνική άσκηση της πολεμικής αεροπορίας με την ονομασία Ινίωχος 2018, στην οποία, Στέφανη, συμμετέχουν 5 αεροσκάφη από 6 χώρες και εκτιλήσεται σε όλο το εύρος του Αιγαίου. Η άσκηση αυτή όμως φέρεται να ενοχλεί την Τουρκία, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα ετοιμάζεται να βγάλει στο Αιγαίο πολεμικά πλοία, προκειμένου να σπάσει τον αποκλεισμό τον οποίο θεωρεί πως υφίσταται, πραγματοποιώντας άλλη μια προκλητική ενέργεια απέναντι, να πούμε, σε μια άσκηση στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων δυνάμεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ιταλία.
Στέφανη. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής με τα άλλα θέματα από την ελληνική επικαιρότητα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Για τις υπόλοιπες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Ρουσιά. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σήμερα στο Στρασβούργο η τριήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να εξεταστούν και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τη συμμόρφωση της Τουρκίας με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν, κυρίες και κύριοι, υπό το μικροσκόπιο των αντιπροσώπων των κρατών μελών μεταξύ 13 και 15 Μαρτίου είναι και το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων, καθώς η σχετική αποζημίωση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ που αποφάσισε το δικαστήριο τον Μάιο του 2014 δεν έχει ακόμη καταβληθεί. Η Λευκοσία με υπόμνημά της την περασμένη εβδομάδα ζήτησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης να δοθεί διορία στην Άγκυρα μέχρι την 1η Ιουνίου του 2018, ώστε να αποδείξει την υποτιθέμενη συμμόρφωσή της στο θέμα. Ακολούθως ζητά να εξεταστεί εκ νέου το ζήτημα της συνεδρίασης της Επιτροπής Υπουργών που είναι ορισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2018. Στη συνεδρίαση αυτή είναι ήδη προγραμματισμένο να συζητηθούν τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζουν οι βουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προκειμένου να ενημερωθούν από τους εκπροσώπους των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών για τις πρόνοιες της συμφωνίας που καλείται να κυρώσει η Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας για συνεργασία σε θέματα άμυνας. Το κυρωτικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ως απόρριτο, Στέφανη. Η Βουλή καλείται να θέσει σε εφαρμογή την εν λόγω συμφωνία που υπογράφθηκε στις 4 Απριλίου 2017 στο Παρίσι μεταξύ των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών Χριστόφορου Φωκαΐδη και Ζάνι Βιλεντριάν. Ουσιαστικά αποτελεί επικαιροποίηση και αναβάθμιση της συμφωνίας που υπέγραψαν στις 28 Φεβρουαρίου 2007 ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Λιλίκας με την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Μισελ Αλιομαρή, η οποία ήταν διάρκειας 10 ετών με πρόνοια για ανανέωση για άλλα 10 χρόνια. Γίνεται λόγος για αναβάθμιση της συμφωνίας καθώς επεκτείνεται σε νέους τομείς συνεργασίας όπως στην ενεργειακή και θαλάσσια ασφάλεια, στην πειρατεία, στην έγκαιρη προειδοποίηση και διαχείριση κρίσεων καθώς και την τρομοκρατία. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, Κωνσταντίνα, στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η αστυνομία σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος. Συγκεκριμένα, Στέφανη, στις 11 Μαρτίου 2018, ο 37χρονος φέρεται να συναντήθηκε με 32χρονος στη Λευκοσία και ο πρώτος φέρεται να του ζήτησε να μπει στο αυτοκίνητό του για να μιλήσουν. Αφού μετέβησαν σε συγκεκριμένη τοποθεσία στη Λευκοσία, εκεί τους ανέμενε ο 28χρονος, ο οποίος φέρεται να τον χτύπησε τον 32χρονο με ερόπαλο σε διάφορα μέρη του σώματός του, ενώ φέρεται να τον απείλησε με πιστόλι που είχε στην κατοχή του. Ακολούθως ο 28χρονος και ο 37χρονος εγκατέλειψαν τη σκηνή. Για δολιοφθορά έκανε λόγο ο ιδιοκτήτης του κτηνιατρίου Τρόγλη που εντόπισαν σε άθλια κατάσταση Μάνος Ολύμπιος. Ο κ. Ολύμπιος ανέφερε ότι το πρόσωπο που έκανε καταγγελία εναντίον του μπήκε παράνομα στην κλινική, καθώς η κλινική είναι κλειστή εδώ και 4 μήνες. Όπως είπε, τα δύο σκυλιά που εντοπίστηκαν στην κλινική δεν ήταν στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά τα έδωσε σε άλλο άτομο, το οποίο θέλησε να τον πλήξει και τα πήρε πίσω στην κλινική. Ανέφερε μάλιστα πως δεν γνωρίζει πως βρέθηκαν τα περιτόματα και τα αίματα στο κτηνιατρίο. Είπε πως ένα βράδυ πριν γυριστεί το εν λόγω βίντεο, πήγε στο κτίριο και ήταν καθαρό. Εξήγησε ότι τα δύο ζώα υπήρχαν στον χώρο, ενώ τα δύο σκυλιά, τόσο αυτό που εντοπίστηκε νεκρό, όσο και αυτό που βρέθηκε αποστεωμένο, τα είχε δώσει σε κάποιο άλλο άτομο, το οποίο θέλοντας να τον πλήξει εξαιτίας προσωπικών διαφορών που είχαν, αφού διέριξε τον χώρο, τα πήρε πίσω στην κτηνιατρική κλινική. Ισχυρίστηκε καταληκτικά ότι αυτοί που κουβάλισαν τα σκυλιά, κουβάλισαν και τα περιτόματα και διαμόρφωσαν την κατάσταση που είδαμε στις εικόνες.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, Κωνσταντίνα. Στα ύψη εκτοξεύονται τα τέλη σκευάλων στο Δήμο Λευκοσίας. Οι κατοικοί των Δήμων της Μίζωνος Λευκοσίας θα πρέπει να προετοιμαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τα έξοδα διαχείρισης της μονάδας επεξεργασίας στην Κώση, η οποία θα χρεώνει 36 ευρώ τον τόνο σε σχέση με 8 ευρώ που κοστίζει σήμερα η απόρριψη ενός τόνου σκουπιδιών στον Κοτσάτη. Η κυβέρνηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με την εταιρεία που διαχειρίζεται τη μονάδα Κώσης και, όπως ανέφερε χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων, Χαράλαμπος Χατσιπάκος, η διαχειρίστρια εταιρεία θα μειώσει την χρέωση από 66 ευρώ τον τόνο, που είναι σήμερα στα 36 ευρώ, ενώ παράλληλα από τα 30 εκατομμύρια που οφείλουν οι Δήμοι και οι κοινότητες των επαρχιακών Λάρνακας και Αμοχώστου που εξυπηρετούνται από την Κώση θα μειωθούν στα 20 εκατομμύρια. Η πιο πάνω νέα ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι τον Μάρτιο του 2020, όταν λύγει η παρούσα σύμβαση. Για ακόμη μια φορά έδρασαν και πάλι ανενόχλητοι οι εμπριστές, οι οποίοι κατόπιν οδηγιών πυρπόλησαν τα οχήματα δύο δασμοφυλάκων. Οι δράστες έδρασαν γύρω στις 6 και 10 τα ξημερώματα, όπου δύο οχήματα που ήταν σταθμημένα σε ισόγειο χώρο στάθμευσης τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στο Στρόβολο, τυλίχθηκαν στις φλόγες. Άμεσως στο σημείο κλήθηκαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου κατέσβησαν την φωτιά, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκαινώθηκε η πολυκατοικία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο οχήματα άνοικαν σε δύο δεσμοφύλακες που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά και τα καθήκοντά τους συνδέονται με τα μέτρα ασφάλειας και τις έρευνες στις φυλακές, ενώ η γυναίκα δεσμοφύλακας είναι στενή συνεργάτηδα με συγχωρείται της διευθύντριας των κεντρικών φυλακών, αφού εργάζεται στο γραφείο της. Θεωρείται δεδομένο ότι ο εμπρισμός σχετίζεται με τα καθήκοντά τους στις κεντρικές φυλακές, αφού κάποιοι ενδεχομένως να επηρεάστηκαν από την αμερόληπτη εργασία τους. Σε στάση εργασίας κατήλθαν στις 6.30 το πρωί οι καθαρίστριες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας με κύριο αίτημά τους να βρεθεί λύση στο ζήτημα που προκύπτει με τις συσσωρευμένες άδειες του εργατικού προσωπικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε για το γεγονός ότι παρατηρείται το φαινόμενο συσσωρευμένων αδειών στις καθαρίστριες. Όπως καταγγέλουν οι καθαρίστριες, δεν μπορεί καμία να λάβει άδεια λόγω μειωμένου προσωπικού. Όλες που εργάζονται στην πρωινή βάρδια, περίπου 85, κατήλθαν από τις 6.30 το πρωί σε αυθόρμητη στάση εργασίας. Στο νοσοκομείο έσπευσε η ηγεσία των συνδικάτων και ακολούθησαν διαδοχικές επαφές με την διεύθυνση του νοσοκομείου με στόχο να βρεθεί χρυσή τομή. Η διεύθυνση του νοσοκομείου τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια για πρόσληψη νέου προσωπικού με στόχο να μπορέσουν οι καθαρίστριες που εργάζονται τώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας να καταφέρουν να λάβουν τις άδειες που δικαιούνται. Η στάση εργασίας ολοκληρώθηκε γύρω στις 10.30 το πρωί, με τις καθαρίστριες να επιστρέφουν κανονικά στην εργασία τους. Στεφανή, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής από την εσωτερική επικαιρότητα. Ο λόγος και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα Ρωσιά, ευχαριστούμε. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχανών, Μιχάλης Αντωνίου, μιλώντας στην εκπομπή του Capital, η οικονομία στο μικροσκόπιο, με τον Λεύκο Χρήστου, που θα μεταδοθεί απόψε στις 8, αναφέρθηκε στους κινδύνους που ελοχεύουν για την οικονομία και κατ' επέκταση του τραπεζικού συστήματος και εξέφρασε την ελπίδα ότι στη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων την ερχόμενη Πέμπτη, υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, θα ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις που θα τροχοδρομήσουν λύσεις, κυρίως στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Του κινδύνου κρούει η Ομοσπονδία Εργοδοτών σε σχέση με το μέλλον του τραπεζικού συστήματος, αν δεν δοθούν αποτελεσματικές λύσεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αν δεν διατηρηθεί η εργατική ειρήνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Από μόνη τη η σύγκληση μιας τέτοιας σύσκεψης δημιουργά προσδοκίες, οι οποίες πιστεύω ότι αυτή τη φορά είναι και βάσιμες, διότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι οι χώροι πολιτικής δράσης αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πολύπλοκο, είναι πρόβλημα το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε ατραπούς τις οποίες ουδείς επιθυμεί και δημιουργά εκείνον το ελάχιστο κοινό έδαφος επί του οποίου μπορούν να βρουν το σημείο συνεννόησης οι πολιτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα όταν η προσπάθεια γίνεται σε επίπεδο αρχηγών. Εκεί είναι όλα στον υπέρτατο βαθμό και αναμένουμε ότι με τη σοφροσύνη που διακατέχει την ηγεσία μας και με την βοήθεια πάντα των τεχνοκρατών, διότι ενδεχομένως να γύρονται ζητήματα τα οποία είναι τεχνικής φύσεως μεν,
αλλά με πολύ πραγματικές προεκτάσεις και συνέπειες. Θα είναι παρόντες στη σύσκεψη με η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Θα είναι υποστήριξη που θα παρασχεθεί με συγχωρείτε στους πολιτικούς αρχηγούς. Θα είναι πολύπλευρη, διότι επαναλαμβάνω τα ζητήματα είναι πολύπλοκα και χρειάζεται να υπάρξει εκείνη η υποστήριξη έτσι ώστε με σαφήν αντίληψη των προκλήσεων να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών αναφέρθηκε και στην ανάγκη διατήρησης της εργατικής ειρήνης στις τράπεζες και χαιρέτησε την αναμενόμενη μεσολαβητική παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Εμιλιανίδου στην εργατική διένεξη μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου σε θέματα προσαυξήσεων, αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή και διαδικασίων ανέλυξης του προσωπικού. Πολύ σωστά. Και ευχαριστούμε επίσημα την κυρία Εμιλιανίδου, αποφάσισε προσωπικά να παρέμβει και την έχω δει να δουλεύει με απίστευτη επιμονή και μεθοδικότητα σε έναν αριθμό από δύσκολες εργατικές διαφορές και δεν τα παρετά ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ την κυρία Εμιλιανίδου στα 4,5 σχεδόν, με συγχωρείτε, 5 ολόκληρα χρόνια που είναι Υπουργός Εργασίας, να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και είδαμε το κράτος, το μεγαλύτερο εργοδότη του τόπου, σωστά κύριε Αντωνίου, να ικανοποιεί το αίτημα της Πασιδή και σε ό,τι αφορά την προσάυξηση και σε ό,τι αφορά την ΑΤΑ. Πώς μπορεί τώρα να έρθει η Τράπεζα Κύπρου και να πει εγώ, ξέρεις, διαφοροποιούμε από τη γενικότερη εθνική πολιτική, εργατική πολιτική. Βάζεται στην εικόνα και στη συζήτηση μας το δυσκολότερο στοιχείο στην προσπάθεια που θα κληθεί να καταβάλει Υπουργός Εργασίας. Το γεγονός ότι τα ζητήματα που συζητούνται στην Τράπεζα Κύπρου έχουν προεκτάσεις και ενδεχόμενες επιπτώσεις και στις ρυθμίσεις ενός πολύ μεγαλύτερου τομέα από ό,τι είναι ο τραπεζικός. Και είναι ο τομέας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι το κράτος, η κυβέρνηση ως εργοδότης. Είναι όλοι οι μη κρατικοί οργανισμοί, είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Απόψε στις 8 το βράδυ στην εκπομπή Οικονομία στο Μικροσκόπιο, ο Γενικός Διευθυντής Ομοσπονδίας Εργοδοτών αναφέρεται επίσης στο κεφάλαιο των μεταρρυθμίσεων, στη μεγάλη σημασία που έχει αξιολογήσει της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου και τους διεθνείς οίκους και στην ανάγκη συγκράτησης του κρατικού μισθολογίου. Και να περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα από την κυπριακή επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Λάρνακα και τη Μαρίσα Αβράμα. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανε. Να κάνουμε αρχή, Μαρίσα, με αυτούς τους επιτίδιους, οι οποίοι γυρνάνε και κάνουν εράνους για το Δήμο της Λάρνακας, μάλιστα. Και τα θύματα τους, βεβαίως, είναι ηλικιωμένοι. Ακριβώς, Στέφανη, η εξαπάτηση ηλικιωμένων στη Λάρνακα καθώς επιτίδιοι δημιουργούν ψεύτικους εράνους χρησιμοποιώντας το όνομα του Δήμου για να αποσπάσουν λεφτά από τους πολίτες. Συγκεκριμένα άγνωστοι προσέγγισαν ηλικιωμένους και τους ζήτησαν χρήματα για έρανο που υποτίθεται διενεργεί ο Δήμος Λάρνακας. Έκπληξη δημιουργεί το γεγονός πως χρησιμοποιούν το όνομα του Δημάρχου για να δικαιολογήσουν σε ποιο όνομα γίνεται ο έρανος και ότι θα τους ευχαριστήσει προσωπικά, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ο Δήμος Λάρνακας ανέφερε ότι δεν πραγματοποιεί κανέναν έρανο, ενώ οι καταγγελίες έχουν διαβιβαστεί στην αστυνομία. Ο Δήμος Λάρνακας εξέδωσε και ανακοίνωση, με την οποία αναφέρει πως ο έρανος δεν υφίσταται και καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Ναι. Τώρα, άρχισαν οι εργασίες στους αυτοκινητόδρομους της επαρχίας Λάρνακας. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ανακοινώνει ότι την περίοδο 12 Μαρτίου μέχρι 23 Μαρτίου μεταξύ των ωρών 8.30 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι καθημερινά, εκτός Σαββατοκυρίακα, στους αυτοκινητόδρομους της επαρχίας Λάρνακας θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού των επενδυμένων αυλακίων. Να πούμε ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της αστυνομίας. Mm-hmm. Να δούμε τώρα, Μαρίσα, και τις εξελίξεις γύρω από το κλείσιμο της συνεργατικής τράπεζας στο Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού. Αποφασισμένος να αποτρέψει κλείσιμο του υποκαταστήματος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας είναι ο Δήμος Δρομολαξάς Μενεού που έστειλε επιστολές
προς τον Υπουργό Οικονομικών, αρχηγούς κομμάτων, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών. Ο Δήμος εδώ και αρκετό καιρό έχει πληροφορίες για κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού υποκαταστήματος που έχει απομείνει στην περιοχή, αυτού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Στην επιστολή επισημαίνεται ο ρόλος που έχει διαδραματίσει στον οικονομικό γίγνεσθε τόπου, όπως και στο Δήμο Δρομολαξάς Μενεού, εδώ και δεκαετίες. Επίσης, στην επιστολή επισημαίνεται ότι στο Δήμο Δρομολαξάς Μενεού λειτουργούσαν 3 ΠΕ για 8.000 κατοίκους. Στην επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, η Δημοτική Αρχή ζητά από τον Χάρη Γεωργιάδη να διαψεύσει τις πληροφορίες και να διαλύσει τις έντονες ανησυχίες των κατοίκων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ζητούν επίσης από τον Υπουργό να δώσει σαφείς οδηγίες για αποτροπή ενδεχόμενου κλεισίματος του υποκαταστήματος στο Δήμο Δρομολαξάς Μενεού. Μάλιστα. Μαρίσα Αβράμ, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πάμε και πάλι στην Πάφο να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επαρχίας. Σοφία Σολομού, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε, Σοφία, με τη σύλληψη 53χρονου για εκπαίδευση σκύλων σε απαγορευμένη περιοχή. Και όχι μόνο, Στέφανη, όπως θα δούμε. Στη σύλληψη 53χρονου από τη Λευκοσία προχώρησε η αστυνομία Πάφου σε σχέση με συνωμοσία προς διαπράξη πλημελήματος, εκπαίδευση σκύλων σε απαγορευμένη περιοχή και άρνηση υπόδειξης προσωπικών στοιχείων σε χειροφυλακά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, καταγγέλθηκε στον αστυνομικό σταθμό Παναγιάς χθες από μέλη της υπηρεσίας Σπύρας ότι ενώ βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στο χωριό Ασπρογιά για πάταξη λαστροδηρίας, εντόπισαν δύο σταθευμένα οχήματα. Μετά από λίγα λεπτά τους πλησίασαν τρεις κυνηγετικοί σκύλοι που φαίνονταν ότι ήταν ανεπιτήρητοι. Μετά από λίγο αφήχθηκαν οι ιδιοκτήτες των σκύλων και τα μέλη της υπηρεσίας Σύρας τους αποκάλυψαν τις ταυτότητες τους και τους ενημέρωσαν για τα ατυχήματα που διαπράξαν. Σημαίνεται πως η περιοχή που εντοπίστηκαν ήταν απαγορευμένη, ενώ ένας εκ των 4 ιδιοκτητών σκύλων μίλησε άσχημα στα μέλη της υπηρεσίας Σύρας. Όπως διαπιστώθηκε από περαιτέρω εξετάσεις, ο ένας εξ αυτών ήταν ο 53χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη. Μάλιστα. Τώρα, Σοφία, τα κόμματα του Δήμου Πέγγιας έχουν εκδώσει μία ανακοίνωση κατά την οποία ο κύριος Περδίκης, ο πρόεδρος των οικολόγων, είναι ανεπιθύμητος στην Πέγγια. Πρόκειται για τις τοπικές επιτροπές των 4 κομμάτων, Στέφανη, και να πούμε ότι σε διαμαρτυρία προχώρησαν τα Θεία και Αληθίκο ΕΔΕΚ, οι τοπικές επιτροπές δηλαδή, για τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, κ. Γιώργου Περδίκη, αλλά και άλλων περιβαλλοντιστών σχετικά με το θέμα που προέκυψε με την παραλία της Πέγιας. Σύμφωνα με τη στολή, την οποία εξυπηρετεί το ταχυδρόμος 24.com, οι τοπικές επιτροπές των 4 αυτών κομμάτων στο Δήμο Πέγιας και μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν κοινή διαμαρτυρία για την στάση, την τοποθέτηση και τις δηλώσεις του κ. Περδίκη στο θέμα της παραλίας των θαλασσινών σπηλιών κόλπου του Κοραλίων, αλλά και γενικά όλης της παραλίας της Πέγιας να κηρυχθεί λευκή ζώνη, ενώ επισημαίνουν πως είναι ανεπιθύμητος στην περιοχή. Όπως επισήμαναν επίσης στην επιστολή τους, υπάρχει ζώνη προστασίας της παραλίας, την οποία και σέβονται. Ο κάθε ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να αξιοποιήσει το τεχνημάκι όλο του πάντα στα ανάγκημα πλαίσια που υπάρχουν, αναφέρουν στην επιστολή τους. Αν ο κ. Περδίκης και οι άλλοι νοιάζονται τόσο πολύ για το περιβάλλον, να χαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους στο κράτος για να γίνουν χώροι πρασίνου, τονίζουν οι τοπικές επιτροπές των 4 κομμάτων. Και κλείνοντας, Σοφία, να δούμε και τις ανακατατάξεις που έρχονται στην αστυνομία της Πάφου. Όπως αναφέρουν αποκαλυπτικές πληροφορίες του ταχυδρόμου 24.com, φαίνεται να υπάρχουν μετακινήσεις σε διάφορα τμήματα της αστυνομίας, Στέφανη. Αυτές οι μετακινήσεις έρχονται κατευθείαν από τα αρχηγεία της αστυνομίας, ενώ σύμφωνα με πηγή αφορούν επικεφαλής τμήματων σε ευαίσθητα απόστα με στόχο την καλύτερη αποδοτικότητα των μελών της δύναμης. Εμείς αναμένουμε στο ακουστικό μας για τις μετακινήσεις. Ωραία, Σοφία Σολομού, ευχαριστούμε πολύ και μεταφερόμαστε αμέσως στην Ελευθερία Επαρχία Αμοχώστου και στην Στάλο Θοδόρου από το Φαμακούστα News. Στάλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Πρώτη έρχεται η επαρχία Αμοχώστου Στάλο στην επέκταση τουριστικών υποδομών. Μάλιστα, Στέφανη, και βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, το τουριστικό ρεύμα έχει ξεκινήσει ήδη να ρέει, καθώς πολλοί τουρίστες εκμεταλλεύονται τις
στις καλές καιρικές συνθήκες και οι παραλίες έχουν ξεκινήσει να υποδέχονται τους πρώτους επισκέπτες. Από την πλευρά τους, οι ξενοδόχοι εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα κίνητρα της κυβέρνησης για ανανεώσεις και επεκτάσεις στις ξενοδοχειακές τους μονάδες. Αυτό το διάστημα η επαρχία Μοχώστου τουλάχιστον έχει μετατραπεί σε ένα εργοτάξιο κυριολεκτικά, όπου δίνεται αγώνας δρόμου για να προλάβουν να ολοκληρωθούν οι κατασκευές και οι ανακαινήσεις πριν τον Απρίλιο. Στην επαρχία Μοχώστου θα έχουμε περισσότερες από 10 ξενοδοχειακές μονάδες, που είτε είναι καινούργιες είτε έχουν ανακαινηθεί ριζικά. Στις επεκτάσεις που έγιναν σε Αγία Νάπα και Πρωταρά έχουν προσθεθεί 10 με 12.000 νέες κλίνες, ενώ σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του ΚΟΤ θα έχουμε φέτος μια τουριστική αύξηση της τάξης του 8 με 10%. Και αυτό είναι σχετικό με τις ανακαινήσεις και επεκτάσεις στο ξενοδοχειακό τομέα, αφού σύμφωνα και με το βαρόμετρο του Δήμου Αγίας Νάπας, του οποίου τα στοιχεία δημοσιεύσαμε πρόσφατα, καταδεικνύεται ότι τα δύο πρώτα πράγματα που οι τουρίστες αξιολογούν θετικά στην Αγία Νάπα είναι οι άριστες ξενοδοχειακές υποδομές, αλλά και η κυπριακή φιλοξενία. Και να περάσουμε στα άλλο τώρα στην πρώτη επιτυχία της νεοσύστατης ομάδας Famagusta Cycling. Την πρώτη του επιτυχία σημείωσε το νεοσύστατο ποδηλατικό σωματείο Αμοχώστου την περασμένη Κυριακή. Το Famagusta Cycling Team, που ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα, συμμετείχε με 6 ποδηλάτες την περασμένη Κυριακή στην Πάφο στον αγώνα κυπέλου ποδηλασίας δρόμου που εντασσόταν στα Ευαγόρια, κατακτώντας μάλιστα τη δεύτερη θέση στην κατηγορία 19 με 39 με τον ποδηλάτη Κωνσταντίνο Κουσκουλή. Παράλληλα, αυτό το διάστημα η ομάδα προετοιμάζεται για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Grand Fondo που θα διεξαχθεί πάλι στην Πάφο το τρίμερο 23 με 25 Μαρτίου. Mm-hmm. Και κλείνοντας τ' άλλο, να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει στη Δερίνια το τρίτο bar show. Ακριβώς, πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Δερίνια το τρίτο bar show της Κυπριακής Ένωσης Bartenders. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που περιλαμβάνει εξειδικευμένη έκθεση προϊόντων για εστιατόρια και ξενοδοχεία, εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα, καθώς και ένα πολύ ωραίο σόου από τους bartenders. Επίσης, κατά τη διάρκεια του τρίτου bar show θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων το 14ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κοκτέιλ, ο 6ος Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Κοκτέιλ, ο 3ος Διαγωνισμός Κυπριακού Κοκτέιλ και το 2ο Brandy Shower Challenge. Μάλιστα. Στάλο Θεοδόρου, ευχαριστούμε πολύ και για τη συνέχεια να περάσουμε στην πρόγνωση για τον καιρό. Ο κύριος Παναγιώτης Μούσκος είναι μαζί μας σήμερα από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Κύριε Μούσκο, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Επανέρχεται η σκόνη από σήμερα. Υπάρχει ήδη στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Είναι πολύ αραιή όμως και ευτυχώς μέχρι το βράδυ φεύγει τελείως από την περιοχή μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το μόνο διαφορετικό στον καιρό μας είναι οι υψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε πάνω από τα κανονικά εποχή σε αυτή την περίοδο. Για τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε αίθριες καιρικές συνθήκες με κάποιες παροδικές νεφώσεις, με εξαίρεση την Πέμπτη που υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να δούμε και τις κάρτες με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 19 με 11, Θεσσαλονίκη 19 με 8, Λονδίνο 11 με 4, Βρυξέλλες 7 με 2, Παρίσι 12 με 4, Ρώμη 16 με 8, Μόσχα 1 βαθμός με μείον 7, Βουκουρέστι 14 με 6, Βερολίνο 11 με 3 και Μαδρίτη 14 με 7. Όπως ακούσαμε και από τον λειτουργό του Μετεωρολογικού Τμήματος, παρατηρείται και πάλι σήμερα σκόνη στην ατμόσφαιρα. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός η Δόκτωρ Ιωάννα Γρηγορίου, ιατρική λειτουργός πρώτης τάξης. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Γρηγορίου. Καλό μεσημέρι. Σκόνη και πάλι στην ατμόσφαιρα, όχι όμως σε υψηλά επίπεδα. Όμως θα ήταν καλό να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες και κυρίως οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Ευχαρίστω. Όταν παρατηρείται μέτρα σκόνη στην ψηλά συγκεντρώσει σκόνη στην ατμόσφαιρα, καλό είναι κυρίως οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να δείχνουν περισσότερη προσοχή. Ευπαθείς ομάδες εννοούμε τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, τους καρδιοπαθείς, τους νεφροπαθείς, τα άτομα με ανοσοανεπάρκειες, τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών.
σε συνθήκες υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης, τα άτομα αυτά συστήνεται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές κυρίως που υπάρχει και επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, να αποφεύγουν ή να περιορίζουν τον χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους, να αποφεύγουν επίσης τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Και καλό είναι να παραμένουν σε καλά εριζόμενους και κλιματιζόμενους χώρους. Ναι. Σε περίπτωση που εμφανίζουν συμπτώματα κυρίως από το αναπνευστικό σύστημα, όπως βήχα, δύσπνοια, η απόχρεμψη και από άλλα συστήματα, όπως ερεθισμός των ματιών, ρινίτιδα ή φαρυγγίτιδα, καλό είναι να επισκέπτονται τον θεράποντα γιατρό τους ή τα τμήματα πρώτων βοηθειών. Επίσης, τα άτομα με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις πιθανόν να χρειαστούν να αλλάξουν τη δόση των φαρμάκων τους, γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των γιατρών τους. Και σε περίπτωση που για άτομα που αντιμετωπίζουν έντονο αναπνευστικό πρόβλημα η συγκέντρωση της σκόνης είναι υψηλή και θα πρέπει να μετακινηθούν, προτρέπονται να χρησιμοποιούν κατά τις μετακινήσεις τους ειδική προστατευτική μάσκα. Είναι και κάπως υψηλές οι θερμοκρασίες, ακούσαμε από τον μετεωρολόγο για την εποχή. Παίζει και αυτό κάποιο ρόλο? Ακριβώς. Αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Είναι η σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Και πάμε και πάλι τηλεφωνικό σας στην Αθήνα και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Φωκιανό. Γιώργο, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι, Στέφανη. Με αποβολή απειλεί η FIFA την Ελλάδα εάν δεν εξαλειφθεί η βία στα γήπεδα, Γιώργο. Ακριβώς. Την άμεση εφαρμογή δραστικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων ζήτησε η FIFA, προειδοποιώντας ακόμη και με αποκλεισμό την Ελληνική Ομοσπονδία. Παράλληλα, Στέφανη, η FIFA αναφέρθηκε στην απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε ότι εξετάζονται πιθανές κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένης, όπως είπες και εσύ, και της αποβολής της χώρας. Να πούμε, Στέφανη, σαν εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ότι ο Ιβάν Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε οπλοφορώντας στο γήπεδο την Κυριακή το βράδυ, εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά μία δήλωση στο site της στο επίσημο site της ΠΑΕΣΤΕΟ, με την οποία δήλωση ζητάει συγγνώμη για την εισβολή του στο γήπεδο και τόνισε ότι αυτή έγινε για τους λόγους στους οποίους έχει εισέλθει το ελληνικό ποδόσφαιρο, την κατάσταση την οποία έχει επισέλθει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στέφανη. Τώρα τι να σου κάνει και μία συγγνώμη με όλο αυτό το σάλο και το μπέρδεμα που έχει προκληθεί, Γιώργο. Τέλος πάντων, περνάμε τώρα στα θέματα της οικονομίας. Το Eurogroup άναψε το πράσινο φως για την δόση των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακριβώς εντός του Δευτέρου, 15ήμερου του Μαρτίου, αναμένεται να εκταμειωθεί η δόση των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, όπως ανακοινώθηκε χθες μετά την συνεδρίαση του Eurogroup. Σύμφωνα με τον επικεφαλής Μάριο Σεντένο, τον Απρίλιο θα τεθεί επιτάπητος και το ζήτημα ελάμφρυνσης του ελληνικού χρέους, ενώ ο κ. Σεντένο σημείωσε ότι η χώρα δείχνει ισχυρή δέσμευση στην εφαρμογή του προγράμματος και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Από την πλευρά του, να πούμε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, τόνισε ότι βρισκόμαστε 100 ημέρες πριν από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, το οποίο πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις για την θετική ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι. Στέφανη. Γιώργο Φωκιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και εμείς τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο εξωτερικό δελτίο με την Γαβριέλα Θεοφάνους. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την έκρηξη που σημειώθηκε σε δρόμο της Λωρίδας της Γάζας λίγη ώρα αφότου πέρασε η οχηματοπομπή του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού Ραμί Χαμντάλα. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει τραυματιστεί και συμμετέχει κανονικά σε προγραμματισμένη εκδήλωση. Ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργός, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Δυτική Όχθη, μετέβαινε στη Γάζα για τα εγγένεια μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. Η Παλαιστινιακή Προεδρία πάντως κατηγόρησε τη Χάμας για την επίθεση. Στην αεροπορική τραγωδία στο Νεπάλ μεταφερόμαστε τώρα. Συγγενείς των ανθρώπων που επέβαιναν στο μοιραίο αεροσκάφο συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας των Μπακλατές. Ήθελαν να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Η εταιρεία υποπτεύεται ότι την ευθύνη για το δυστύχημα έχουν οι αρχές του αεροδρομίου.
Συγγενείς των ανθρώπων που επέβαιναν στο μοιραίο αεροσκάφος της US Bangla Airlines έχουν συγκεντρωθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Μπαγκλαντές. Αγωνιούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Η εταιρεία υποπτεύεται ότι την ευθύνη για το δυστύχημα έχουν οι αρχές του αεροδρομίου του Κατμαντού. Δεν μπορούμε να το πούμε προς το παρόν με σιγουριά, αλλά υποπτευόμαστε ότι ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο του Κατμαντού παραπλάνησε τους πιλότους μας, οδηγώντας τους σε λάθος διάδρομο προσγείωσης. Αξιωματούχοι του αεροδρομίου πάντως λένε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ζήτησαν από τους πιλότους να αλλάξουν κατεύθυνση και εκείνοι τους αγνώρισαν. Από την ηχογραφημένη συνομιλία με τον πύργο ελέγχου πάντως, προκύπτει ότι υπήρξε σύγχυση ως προς το σε ποιον διάδρομο θα προσγειωθεί το μοιραίο αεροπλάνο. Λίγο πριν την προσγείωση, το αεροσκάφος συνετρίβει και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στη Γούτα τώρα οι μάχες συνεχίζονται με ιδιαίτερη σκληρότητα, με τις Συριακές δυνάμες να έχουν διασπάσει τις γραμμές των ανταρτών. Κατάφεραν να δημιουργήσουν πέρασμα στην περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό επίθεση από τις 18 Φεβρουαρίου, με χίλιους τουλάχιστον άμαχους να έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής. Οι μάχες συνεχίζονται στην Ανατολική Γούτα με ιδιαίτερη σκληρότητα, με τις Συριακές δυνάμεις να έχουν διασπάσει τις γραμμές των ανταρτών. Κατάφεραν να δημιουργήσουν πέρασμα στην περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό επίθεση από τις 18 Φεβρουαρίου, με χίλιους τουλάχιστον αμάχους να έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής. Οι Συριακές δυνάμεις έχουν αποκόψει τις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες στην Ανατολική Γούτα. Αυτή τη στιγμή στα βόρεια βρίσκεται η πόλη της Δούμας και τα περίχωρα, στα δυτικά είναι η Χαράστα και στα νότια η Τζομπάρ, που θεωρείται στην ουσία προάστιο της Δαμασκού. Αυτές είναι οι τρεις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν πως περίπου 400.000 άμαχοι ζουν υπό πολιορκία στη Γούτα, χωρίς να μπορούν να φύγουν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, τα Λευκά Κράνη δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν την προσπάθεια διάσωσης αμάχων στην Ανατολική Γούτα εν μέσω βομβαρδισμού από τις Συριακές δυνάμεις. Οι προσπάθειες της οργάνωσης τελούνται κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες για τη ζωή τόσο των ίδιων όσο και των αμάχων. 52 άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη και να φτάσουν ως την Άντρα. Διαμέσου ενός ανθρωπιστικού περάσματος, γυναίκες και παιδιά μπόρεσαν να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου στη Γούτα. Παρ' όλα αυτά, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Παραμένουμε στο ζήτημα της Γούτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν εφαρμόσει την εκεχηρία 30 ημερών στην Ανατολική Γούτα της Συρίας. Αυτό δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Νίκη Χέιλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν εφαρμόσει την εξαγγελθήσια εκεχηρία 30 ημερών στην Ανατολική Γούτα της Συρίας, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ, Νίκη Χέιλι. Η Χέιλι μάλιστα θύμισε στους παρευρισκόμενους στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν Συριακή αεροπορική βάση όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ έκανε χρήση χημικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να δράσουν εάν χρειαστεί. Δεν είναι το μονοπάτι που έχουμε επιλέξει, αλλά είναι εκείνο το οποίο έχουμε ακολουθήσει ξανά. Είμαστε έτοιμοι να το ξανακάνουμε. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ζήτησε τη διεξαγωγή έκτακτης συνεδρίασης στην Ιορδανία μετά τις αναφορές για βομβαρδισμούς στην νοτιοδυτική Συρία σε περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων των ζωνών αποκλιμάκωσης που είχαν συμφωνηθεί το 2017. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε πως εάν οι βομβαρδισμοί αυτοί αποδειχθούν αληθείς, θα αποτελούν ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης των εχθροπαξιών από το Συριακό καθεστώς, κάτι που επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της πολεμικής σύραξης. Στην πολύκρωτη υπόθεση Σκρυπάλ τώρα, πληθώρα εκτιμήσεων και πληροφοριών διακινείται τις τελευταίες ώρες αναφορικά με το είδος των κυρώσεων που θα υιοθετήσει η Μεγάλη Βρετανία σε βάρος της Ρωσίας για την υπόθεση της δηλητηρίασης του Σεργέη Σκρυπάλ και της κόρης του, τις οποίες αναμένεται να ανακοινώσει η Τερέζα Μέι από την Τετάρτη και μετά. Πληθώρα εκτιμήσεων και πληροφοριών διακινείται τις τελευταίες ώρες αναφορικά με το είδος των κυρώσεων που θα υιοθετήσει η Μεγάλη Βρετανία σε βάρος της Ρωσίας, τις οποίες αναμένεται να ανακοινώσει η Τερέζα Μέι από την Τετάρτη και μετά. Η Downing Street βρίσκεται υπό ασφικτική πίεση από την κοινή γνώμη για να κρατήσει σκληρότερη στάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίπτωση της δηλητηρίασης του Αλεξάνδρ Λιτβινέγκο το 2006. Το Λονδίνο έχει ζητήσει εξηγήσεις από την Μόσχα για την υπόθεση Σκρυπάλ και εφόσον δεν κριθούν επαρκείς, φέρεται να σκέφτεται. Την απέλαση Ρώσων διπλωματών από το Ηνωμένο Βασίλειο, οικονομικές κυρώσεις σε βάρος ολιγαρχών που συνδέονται με το Κρεμλίνο, την αύξηση της βρετανικής διπλωματικής πίεσης με τους συμμάχους της Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και τέλος την ακύρωση της παρουσίας Βρετανών αξιωματούχων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την τελική φάση του οποίου θα διοργανώσει το ερχόμενο καλοκαίρι η Ρωσία. Από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ζητηθεί συνεργασία ή ακόμα και κοινή στάση
αν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Βρετανίας από το Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Πάντως, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα των Βρετανικών αρχών για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Σε ανώτατο επίπεδο, ωστόσο, δηλώνεται ότι έχει περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Στη Γερμανία έπεσαν οι υπογραφές για τον μεγάλο συνασπισμό. Ο μεγάλος συνασπισμός στη Γερμανία είναι τυπικά γεγονός. Οι τρεις ηγέτες υπεγράψαν στο Βερολίνο το κείμενο προγραμματικής συμφωνίας για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε ότι το νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να εργαστεί σκληρά. Ο μεγάλος συνασπισμός στη Γερμανία είναι και τυπικά γεγονός. Μέρκελ, Ζεχόφερ και Σόλτς υπέγραψαν στο Βερολίνο το κείμενο προγραμματικής συμφωνίας για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε ότι το νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να εργαστεί σκληρά. Κατά τις διαπραγματεύσεις συνειδητοποίησαμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, σκληρή δουλειά. Είναι όμως προαπαιτούμενο για την επιτυχία της χώρας μας. Οι τρεις εταίροι υποστήριξαν ότι ο συνασπισμός έχει ορίζοντα τετραετίας. Αναφέρθηκαν εκτενώς στα ευρωπαϊκά θέματα και κατέστησαν σαφές ότι το μέλλον της Ευρώπης θα έχει κεντρική θέση στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης. Εργαζόμαστε για μια δυναμική και επιτυχημένη Ευρώπη, γιατί αυτό έχουμε μάθει ξανά και ξανά, ότι η Ευρώπη είναι εγγύηση, ότι έχουμε και εμείς φωνή σε ένα κόσμο όλο και περισσότερο ταραγμένο. Με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου για το Αιγαίο και την Κύπρο, η Άγγελα Μέρκελ παραδέχθηκε πως υπάρχουν τεράστια προβλήματα και πως προσπαθεί επί χρόνια για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν το έχουμε καταφέρει και σε αυτό η Τουρκία παίζει μεγάλο ρόλο, σχολίασε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση που ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί πολλές επαφές με την Τουρκία παρά την ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Να μεταφερθούμε στην Καταλωνία, όπου οι αποσχιστές βουλευτές επιδιώκουν ψηφοφορία για να ανακηρύξουν πρόεδρο της καταλανικής κυβέρνησης. Όμως το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε το αίτημά τους. Νέο αίτημα για προσωρινή αποφυλάκηση προκειμένου να παραστεί σε ολομέλεια του Καταλανικού Κοινοβουλίου κατέθεσαν οι δικηγόροι του αποσχιστή πολιτικού Τζόρτζι Σάντσες που κρατείται στη Μαδρίτη. Οι αποσχιστές βουλευτές επιδιώκουν ψηφοφορία για να τον ανακηρύξουν πρόεδρο της Καταλανικής Κυβέρνησης. Όμως το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για απελευθέρωσή του. Με την έφεση που κατατέθηκε, οι δικηγόροι ζητούν ο Σάντσες να παραστεί μόνο στην κοινοβουλευτική συνεδρίαση και όχι τον τερματισμό της προφυλάκησής του. Η δικαιοσύνη διερευνά την ενοχή του σε σχέση με το απαγορευμένο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία που διεξήχθη στην Καταλωνία τον περασμένο Οκτώβριο. Στο Τέξας, τρεις εκρήξεις δεμάτων από την αρχή του μήνα είχαν ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και μία τραυματία. Η αστυνομία του Τέξας προειδοποιεί τους πολίτες να μην ανοίγουν δέματα που δεν περιμένουν μετά την έκρηξη πακέτου που περιείχε βόμβα τη Δευτέρα και έχει ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας έφηβος. Η αστυνομία στο Όστιν του Τέξας προειδοποιεί τους πολίτες να μην ανοίγουν δέματα που δεν περιμένουν μετά την έκρηξη πακέτου που περιείχε βόμβα τη Δευτέρα και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας έφηβος. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε δεύτερη αντίστοιχη έκρηξη σε άλλη κατοικία. Η αστυνομία υποστηρίζει πως οι εκρήξεις μπορεί να συνδέονται με ένα αντίστοιχο περιστατικό στις αρχές του μήνα, κατά το οποίο έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 39 ετών. Γνωρίζουμε ότι και τα δύο σπίτια όπου εστάλησαν τα δέματα ανήκουν σε Αφροαμερικανούς, οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να σχετίζονται με εγκλήματα μίσους. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτή είναι και η αιτία των περιστατικών. Στις εκρήξεις της Δευτέρας, τα πακέτα εστάλησαν την προηγούμενη νύχτα και τα θύματα τα βρήκαν το πρωί έξω από τα σπίτια τους. Μια γυναίκα 75 ετών ισπανικής καταγωγής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Θρύνει ο χώρος της μόδας. Ο θρύλος της γαλλικής μόδας, η Μπέρν ντε Ζιβανσί, πέθανε το Σάββατο 10 Μαρτίου σε ηλικία 91 ετών. Ο οίκος μόδας που φέρει το όνομά του ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του, αναρτώντας στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία του ανθρώπου που ενσάρκωσε με απόλυτο τρόπο το σικ στη ζωή και το έργο του. Το 1995, ο Μπέρν ντε Ζιβανσί παρουσίασε για τελευταία φορά προσωπική του κολεξιόν. Ο οίκος μόδας Ζιβανσί ανακοίνωσε με ένα tweet το θλιβερό γεγονός του θανάτου του στην ηλικία των 91 ετών. Είχε ντύσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες ντίβες των προηγούμενων δεκαετιών. Αλλά ήταν και ο δημιουργός του περίφημου μαύρου φορέματος που φορούσε η Όντρεϊ Χέμπορν στην ταινία Breakfast at Tiffany's.
την είχε και μούσα του. Καταγόμενος από αριστοκρατική οικογένεια και πανύψηλος για τα δεδομένα της εποχής του, βλέποντας τον κόσμο από το 1998, μπήκε στον κόσμο της μόδας σε ηλικία 24 ετών, με θέληση αλλά και αποφασιστικότητα να μείνει. Ήταν ένας μεγάλος παραβάτης και αυτό το έκανε από το 1952 όταν δημιούργησε την μπλούζα Μπετίνα. Στη συνέχεια άρχισε να σπάει τους κώδικες της υψηλής δραπτικής εκείνης της περίοδου. Παραβατούσε και στη χρήση των υλικών. Ήταν εκείνος που μπορούσε να συνδυάσει το πλαστικό με το δερμάτινο και να το φέρει στον κόσμο της υψηλής δραπτικής. Για περισσότερο από μισό αιώνα σημάδεψε με τις εμπνεύσεις του την υψηλή δραπτική των Παρισίων, καταφέρνοντας να τη μεταφέρει όμως στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, έχοντας ανοίξει τον φάκελο διατροφή, μαζί μας η διαιτολόγος διατροφολόγος Φίβη Κιβεζέ. Καλό μεσημέρι, καλώς όρισες, Φίβη μου. Καλό μεσημέρι, Στεφανή μου. Θα μιλήσουμε για την αποτοξίνωση σήμερα και να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι είναι οι τοξίνες και τι είναι η αποτοξίνωση? Οι τοξίνες είναι μόρια πρωτεϊνικής φύσεως. Οι τοξίνες είναι επιβλαβείς ουσίες οι οποίες εισέρχονται στο οργανισμό μας, είτε από επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως είναι ζάχαρη, το λευκό αλεύρι, επίσης από ορισμένα φάρμακα, φυτοφάρμακα, επίσης βαρέα μέταλλα και τέλος είναι το αλκοόλ, καφεΐνη και επίσης κάποιες ορμόνες του στρες, οι οποίες δημιουργούν τοξίνες στον οργανισμό μας. Από μόνος του δηλαδή ο οργανισμός εκρίνει αυτές τις ορμόνες και έτσι έχουμε διάφορες τοξίνες. Και η αποτοξίνωση είναι η διαδικασία να αποβάλουμε από τον οργανισμό μας. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Η αποτοξίνωση γίνεται, είναι μια διαδικασία που από μόνος του οργανισμός την κάνει, ούτως ή άλλως. Απλά εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω της διατροφής με ορισμένα τρόφιμα, τα οποία είναι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, τα οποία βοηθούν στο να αποβάλουν αυτές τις τοξίνες και να χαρίσουν καλύτερη ευεξία στον οργανισμό. Κάθε πόσο πρέπει να γίνεται αυτή η αποτοξίνωση? Από εμάς. Αυτό που θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα, για να μην γίνει μπέρδεμα, γιατί οι περισσότεροι ανθρώποι το έχουν λίγο μπερδεμένη τη λέξη αποτοξίνωση. Αποτοξίνωση είναι μια σωστή υγιεινή διατροφή. Καθημερινώς πρέπει να κάνουμε αποτοξίνωση. Οι αποτοξίνωσεις που τις βλέπουμε στα διάφορα site, είτε στο ίντερνετ, είτε από στόμα σε στόμα, παραδείγματος χάρη να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες χυμών, είτε λαχανικών. Mm. Αυτές δεν είναι η σωστή μεθόδια αποτοξίνωσης. Γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω αυτό για να μην γίνει μπέρδεμα. Ωραία. Και κάθε πόσο πρέπει να γίνεται αυτή η αποτοξίνωση? Είπες ότι με τη διατροφή πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Αλλά έλα μου ντε που δεν ακολουθούμε όλη μια σωστή διατροφή. Σωστό αυτό. Μια καλή φάση είναι η νηστεία. Η νηστεία μας χαρίζει και από αποτοξίνωση και από το να καθαρίσουμε και πνευματικά, αλλά και να καθαρίσουμε σωματικά. Δεν είναι τυχαίος που η θρησκεία γνώριζε δηλαδή ότι αυτό είναι, δηλαδή νους υγιή, εσώματι υγιή. Μάλιστα. Τώρα, η αποτοξίνωση μας δίνει ενέργεια? Η αποτοξίνωση μας δίνει ενέργεια, ναι, γιατί τρεφόμαστε με τις κατάλληλα θρεπτικά συστατικά, όπως είπα πριν, που μπορούμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα, είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, προϊόντα ολικής αλέσεως, τα οποία μας δίνουν τις κατάλληλες βιταμίνες, πυκνοστοιχεία, μέταλλα, τα οποία μας δίνουν την ενέργεια που θέλει ο οργανισμός και μας απομακρύνουν από ασθένειες. Μπορούμε να παρατηρήσουμε και λάμψη στο δέρμα ή ακόμη και απώλεια βάρους? Θα παρατηρήσουμε εννοείται και λάμψη στο δέρμα και απώλεια βάρους, εφόσον, όπως είπαμε πριν, στο να ξεκαθαρίσουμε ότι μία αποτοξίνωση θεωρείται ότι ακολουθούμε μια σωστή υγιεινή διατροφή. Άρα είναι επακόλουθο στο ότι θα χάσουμε και βάρος, αλλά επίσης λόγω της
της υψηλής πρόσληψης, αν το πούμε, αν πριν δεν καταλάβουν όλα μέσα σωστά, όπως είπαμε, μια σωστή υγιεινή διατροφή, σε βιταμίνες και σε χνοστιχιά και σε μέταλλα, αυτά όλα βοηθούν, παραδείγματος χάρη να δώσω η βιταμίνη C, βοηθάει στο κολαγόνο, για να φαινόμαστε έτσι πιο λαμπεροί και στο δέρμα μας και στην ελαστικότητα, συγγνώμη, του δέρματός μας. Βίβη μου, θα ήθελα έτσι να μας δώσεις μία σωστή μέθοδο αποτοξίνωσης. Δηλαδή, η διατροφή μας τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και για πόσο έτσι χρονικό διάστημα θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το διαιτολόγιο. Όπως είπα και πριν, κανονικά πρέπει να το ακολουθούμε για πάντα. Αν θέλουμε όμως έτσι, αν νιώθουμε κάποιες ενοχλήσεις στον οργανισμό μας, είτε μας το δείχνει το δέρμα μας, είτε εσωτερικά στον οργανισμό μας κάποια όργανα του σώματός μας, τότε πρέπει να ακολουθούμε μια σωστή υγιεινή διατροφή, όπως είπαμε πριν. Θα δώσουμε μερικά tips για το τι πρέπει να ακολουθούμε περισσότερο. 5 μερίδες φρούτα λαχανικά. Ημερησίως το τονίζω αυτό και από μικρή ηλικία το τονίζουμε πάρα πολύ για τα φρούτα λαχανικά, γιατί είναι οι μεγαλύτερες βιταμίνες που παίρνουμε. Αντιοξειδωτικές. Επίσης είναι προϊόντα ολικής αλέσεως, τα οποία τα βρίσκουμε σε ρύζι καστανό, σε ψωμί ολικής αλέσεως, σε μακαρόνια ολικής αλέσεως. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το νερό, να ενυδατωνόμαστε σωστά. Το μεγαλύτερο μας μέσο για να κάνουμε μια σωστή αποτοξίνωση είναι το νερό. Άρα τουλάχιστον 8 με 10 ποτήρια ημερησίως. Επίσης πρέπει να αποβάλουμε το άγχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπα και πριν, ο οργανισμός από μόνος του μπορεί να δημιουργήσει τοξίνες λόγω των διαφόρων ορμονών του στρες. Άρα πρέπει να αποβάλουμε άγχος μέσω κάποιας άσκησης, η οποία θα μας βοηθήσει. Και τέλος, όλα αυτά, αν τα μαζέψουμε και τα κάνουμε σε καθημερινή βάση, θα μας βοηθήσει. Αν δεν μπορούμε όμως να τα κάνουμε σε καθημερινή βάση, καλό είναι 2 με 3 μήνες, αν ακολουθήσουμε ένα σωστό διαιτολόγιο, όπως αναφέραμε πριν, με τα συγκεκριμένα τρόφιμα, τότε μπορούμε έτσι να δούμε αλλαγές και να βοηθήσουμε και στον οργανισμό μας έτσι λίγο να φύγουν αυτές οι τοξίνες, να νιώσει πιο χαλαρός και να φύγει και όλη αυτή η υπερένταση που νιώθουμε. Τα όσπρια είναι καλό να τα συμπεριλάβουμε στη διατροφή μας? Και τα όσπρια φυσικά. Τα όσπρια επίσης περιέχουν φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Είναι καλή υδατάνθρακες, όπως λέμε, τα οποία ναι βοηθούν, γι' αυτό και στην νηστεία μπορούμε να τα έχουμε και 3 φορές καθημερινά τα όσπρια. Σε άφθονη ποσότητα, ναι, θα λέγαμε. Ναι, ναι. Ένας άντρας τώρα ακολουθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα αποτοξίνωσης, διατροφής για αποτοξίνωση από μια γυναίκα? Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να ακολουθήσει είτε η γυναίκα είτε ο άντρας. Αυτό που κάνει διαφορά στην γυναίκα και στον άντρα είναι οι θερμίδες που πρέπει να καταναλώσουν. Αυτό εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, τη φυσική δραστηριότητα και τα κιλά. Συνήθως στις γυναίκες είναι 2.000 θερμίδες ημερησίως και στους άντρες 2.500. Αυτό δεν είναι το σίγουρο, είναι αυτό που λέμε γενικά για τις γυναίκες και τους άντρες. Και επίσης, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε οι διαιτητικές συνήθειες του ατόμου, είτε αν υπάρχει κάποιο ιατρικό ιστορικό, όπως είπα και πριν, όλα αυτά μαζί τότε καθορίζουν το διαιτολόγιο που θα ακολουθήσει είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διαφορά σε αυτά είτε στους άντρες είτε στις γυναίκες. Το διαφορά ανάμεσα στα φύλλα. Ναι, ναι. Στο φύλλο. Τώρα, όσον αφορά το λάδι, τι λάδι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε? Ο βασικός τύπος λίπους που πρέπει να καταναλώνουμε είναι το ελαιόλαδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί μας δίνει ωμέγα 9, τα οποία είναι τα καλά τα λιπαρά, είναι επίσης σημαντικό γιατί μας δίνει αντιοξειδωτικές βιταμίνες και επίσης πολυφενόλες, οι οποίες βοηθούν στο λιπιδεμικό μας προφίλ και βοηθούν στο να εξουδετερώνονται οι τοξίνες από τον οργανισμό μας. Επίσης βοηθούν και στο να μην προκαλούν τάγκισμα στο ελαιόλαδο. Εντάξει, τώρα με το ελαιόλαδο μπορείς να φτιάξεις, να τηγανίσεις ένα αυγό, μπορεί να το κάνεις να το βάλεις στα μαγειρευτά τα φαγητά. Τις πατάτες όμως, τις τηγανιτές, δεν μπορείς να τις φτιάξεις το ελαιόλαδο ή τις πατάτες που βάζουμε στο φούρνο. Τι θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την περίπτωση? Μπορούμε να τις τηγανίσουμε, απλά επειδή δεν έχουμε μάθει εμείς στην Κύπρο να είναι με το ελαιόλαδο. Αν σε τέτοια περίπτωση είμαστε τόσο φαν της πατάτας, μπορούμε να τηγανίσουμε με κανονικό ελαιόλαδο, με κανονικό ελαιό άσπρο.
Αλλά να είναι μία φορά. Δεν βάζουμε το λάδι, να τηγανίζεται αρκετές φορές. Ξέρεις, υπάρχει ηλιανθέλαιο, αραβοσιτέλαιο. Τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε? Προτιμούμε το αραβοσιτέλαιο, το καλαμποκέλαιο, συγγνώμη. Είναι αυτά που προτιμούμε, αλλά κανονικά δεν προτιμούμε καθόλου αυτά. Προτιμούμε το ελαιόλαδο. Απλά σε περίπτωση είμαστε τόσο φαν της πατάτας και θέλουμε να την τηγανίσουμε, τότε τηγανίζουμε μία φορά. Μπορούμε έτσι να το βάλουμε και σε ένα χαρτί, έτσι να φύγει το περισσότερο λίπος. Και όμως αυτό έτσι λίγο μακρινό. Να τραβήξει το λάδι που λέμε. Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στην αποτοξινική μας διατροφή? Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και μπορώ να σας πω ότι μπορεί να είναι και μια ολόκληρη εκπομπή για τα γαλακτοκομικά. Τα γαλακτοκομικά έχουν αρνητική συσχέτιση με την αποτοξίνωση λόγω των κορεσμένων λιπαρών που περιέχονται, συγκεκριμένα τα ολόπαχα. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια αποτοξινωτική διατροφή, θα λέγαμε τα ημιάπαχα γαλακτοκομικά που είναι χαμηλά σε κορεσμένα λιπαρά, και δύο μερίδες ημιρεσίως, επειδή μας χαρίζουν και βιταμίνες και βιταμίνες του συμπλέγματος Β και βιταμίνες οι οποίες μας βοηθούν και στο δέρμα, όπως είπαμε πριν, και ασβέστιο μέταλλα, τότε μπορούμε να πούμε ότι μπορούν έτσι εύκολα να τα βάλουμε στη διατροφή μας χωρίς κάποιο πρόβλημα, αν και ορισμένα άτομα έτσι λίγο έχουν κάποια έτσι αντίθετη απόψη όσο αφορά τα γαλακτοκομικά, ότι τους φουσκώνουν ή ότι τους προκαλούν οτιδήποτε δυσανεξία. Αυτά τα άτομα εννοείται ότι μπορούν να καλύψουν κάπως αλλιώς την πηγή ασβεστίου είτε των βιταμινών που δεν θα μπορούν να παίρνουν γάλα. Πρωτεΐνη και υδατάνθρακες τα κρατάμε στη διατροφή μας, αλλά λίγες ποσότητες? Τους υδατάνθρακες τους κρατάμε στη διατροφή μας. Επιλέγουμε υδατάνθρακες ολικής αλέσεως, επιλέγουμε τα όσπρια μας. Αποφεύγουμε επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως είναι τα κέικ, τις σοκολάτες, το λευκό αλεύρι, όπως είπαμε και πριν. Επίσης, όσο αφορά την πρωτεΐνη, προτιμούμε τα άπαχα κρέατα, όχι το κόκκινο κρέας, όπως είναι το κοτόπουλο, όπως είναι διάφορα έτσι θυράματα, είτε κρέας του κυνηγιού, μπορούμε να το πούμε, που είναι άπαχο. Και τα γαλακτοκομικά, όπως είπαμε, προτιμούμε τα ημιάπαχα. Και εκτός από το νερό, ποια άλλα έτσι ροφήματα μπορούμε να καταναλώνουμε αυτή την περίοδο? Μπορούμε να καταναλώσουμε διάφορα τσάγια με βότανα. Τα συγκεκριμένα τα οποία μπορεί να μας δώσουν και πολλές βιταμίνες, αλλά και μας χαρίζουν καλύτερη έτσι, αντιοξείδωση στον οργανισμό μας. Ένα παράδειγμα που μπορώ να πω είναι το χαμομήλι, δυόσμος, επίσης διάφορα βότανα, είναι το δέντρο λίβανο, ο άνηθος, τα οποία ναι, χαρίζουν έτσι καλύτερη ευεξία στον οργανισμό μας και σε εμάς. Και κλείνοντας, αφήβημο, τα βασικά σημεία που πρέπει πάντα έτσι να θυμόμαστε. Τα βασικά σημεία που πρέπει να θυμόμαστε σε μια διατροφή αποτοξίνωσης είναι ότι ακολουθούμε μια σωστή, υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή, δεν απέχει από κάτι άλλο. Προσπαθούμε να καταναλώνουμε τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής αλέσεως. Επίσης, το νερό μας 8 με 10 ποτήρια ημιρεσίως, να αποβάλουμε το άγχος, το στρες και εννοείται για τέλος άσκηση. Ευχαριστώ πολύ. Φίβη και Βεζέ, διαιτολόγος, διατροφολόγος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τις συμβουλές σου. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το στούτιό μας στη Λευκοσία. Εκεί βρίσκεται ο βουλευτής των Οικολόγων Συμμαχίας Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θεοπέμπτου. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Πράσινο φως για την ανέγερση ενός οκταώροφου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και 44 πολυτελών επαύλεων με ιδιωτική πισίνα δίπλα από την περιοχή του δικτύου Natura 2000 στις θαλασσινές πηλιές και τον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Γεωργίου. Άναψε η περιβαλλοντική αρχή, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο προς το τμήμα πολεοδομίας να εκδώσει 3 πολεοδομικές άδειες. Είναι μια απόφαση η οποία δεν σας βρίσκει καθόλου σύμφωνους και με σημερινή ανακοίνωση του κινήματός σας ζητάτε να σταματήσει άμεσα το περιβαλλοντικό έγκλημα στις θαλασσινές πηλιές. Κοιτάξτε, όταν είμαστε στο μέσο μιας συζήτησης, όταν έχουν κυκλοφορήσει τόσα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, εγώ λέω παράτυπα για να μην πω πιο βαριά χαρακτηρισμό. Όταν αύριο την Τετάρτη θα είναι ο Υπουργός στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για 2 ώρες να συζητούμε το θέμα των θαλασσινών σπηλιών. Mm-hmm.
Το γεγονός ότι σήμερα, το γεγονός ότι εχθές, για να προλάβουν όλες αυτές τις αντιδράσεις, έχουν προχωρήσει με την έκδοση, εγώ λέω και παράτυπα, της άδειας μέσω της περιβαλλοντικής μελέτης, καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να προχωρήσει, να δώσει τις αδείες, για να μην μπορούμε να τις σταματήσουμε μετά. Γιατί με τις εκδόσεις δεν μπορείς να το σταματήσεις τη διαδικασία όταν ο αιτητής πάρει την άδεια του. Πάντως και εμάς, αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Και εμάς μας έχει κάνει εντύπωση και αναρωτιόμαστε όλοι ποια είναι η σκοπιμότητα γύρω από αυτή την απόφαση. Να εξηγήσω ότι η περιοχή στην οποία έχουν δώσει την άδεια είναι εμπίπτει σε περιοχή προστασίας και όταν έχουμε τέτοιες προστατευμένες περιοχές πρέπει η μελέτη η οποία γίνεται να είναι δέουσα περιβαλλοντική μελέτη όπως αναφέρει και η νομοθεσία, κάτι το οποίο δεν έγινε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά περίεργες οι αποφάσεις οι οποίες παίρνει το τμήμα περιβάλλοντος. Και αν κρίνουμε και από τον τρόπο τον οποίο είχαμε τις αντιδράσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την περίπτωση στο Μαθιάτη, είναι φανερό ότι γίνονται πολιτικές παρεμβάσεις για να δίνονται άδειες και να προχωρούν έργα τα οποία περιβαλλοντικά δεν είναι σωστό. Πάντως, κύριε Θεοπέμπτου, η περιβαλλοντική αρχή θεωρεί ότι με την εφαρμογή των όρων που θέτει, τα προτινόμενα έργα δεν θα επιφέρουν αρνητικές μη αναστρέψιμες για τα αντικείμενα προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό είναι θέμα άποψης. Εγώ επαναλαμβάνω, αυτό είναι παράνομο, γιατί η νομοθεσία, όποιος θέλει να την ελέξει, είναι ο νόμος 140 του 2005. Είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει και με ποια διαδικασία να διοδοτεί έργα τα οποία είναι κοντά ή μέσα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, τις οποίες έχουμε ήδη καθορίσει και τις οποίες είναι όλες γνωστές. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι το τμήμα έχει παρατυπήσει σε αυτό το απόφαση. Επαναλαμβάνω όμως, είναι και πολιτική παρατυπία το γεγονός ότι μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση τρέχουν να εκδώσουν τις άδειες πριν ακόμα προλάβουμε να πάρουμε μια καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Πέραν τούτου, νομίζω όλος ο κόσμος συμφωνεί, γι' αυτό υπάρχουν και τόσες πολλές αντιδράσεις, ότι σε μια τόσο όμορφη περιοχή, τόσο ευαίσθητη, το να χτίζεις και μάλιστα 8 όροφων που έχουν δώσει χτες άδεια ξενοδοχείων εκεί στην παραλία, οι οποίοι έχουν κάνει και διάφορες άλλες παρεμβάσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται σε πολύ περιβαλλοντική ευαισθησία να καταλάβεις ότι αυτό είναι λάθος. Συν το γεγονός ότι έχουμε και άλλες έννοιες, για τις οποίες δεν πρέπει κάποια στιγμή να πληρώνει και μετά η Κύπρος. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατεβαίνει τον ερχόμενο μήνα στην Κύπρο να τα εξετάσει και αυτά. Έχουμε και έννοιες όσον αφορά τη σταθερότητα του εδάφους, γιατί καταλαβαίνετε οι σπηλιές είναι κάτω από τις αναπτύξεις. Και επαναλαμβάνω, είναι πολλά περίεργος ο τρόπος και τα χρονικά πλαίσια που η κυβέρνηση ενεργεί για να προλάβει, επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα την εμπόδιζαν να εκδώσει την άδεια. Πάντως, αναρωτιέται κανείς, κύριε Θεοπέμπτου, αν η Επιτροπή Περιβάλλοντος λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά, γιατί στην περίπτωση του στο Πέρα Παιδί, εκεί είχε ανάψει κόκκινο. Τώρα εδώ φαίνεται να προχωρά. Εμάς στην περίπτωση στο Πέρα Παιδί, διαφάνηκε μέσα στη συζήτηση την οποία είχαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ότι ο ιδιοκτήτης, αν θέλετε, αυτός που έκανε την μελέτη, είχε περιλάβει στοιχεία μέσα στη μελέτη τα οποία ήταν διαφορετικά από τα στοιχεία τα οποία μας είχε αναφέρει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπεις αυτή τη μεγάλη διαφορά σε αριθμούς, η οποία αναφέρθηκε ή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος από τον ίδιο τον developer, καταλαβαίνετε ότι δεν είχαν επιλογή παρά να δώσουν την αρνητική απάντηση. Να εξηγήσω για όσους δεν ήταν ενήμεροι ότι έναν από τους ενδεικτικούς αριθμούς, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία, που είχαν αναφερθεί μέσα στη μελέτη, ήταν ότι ο μέγιστος αριθμός των εργαζομένων στην περιοχή, στην ανάπτυξη, θα ήταν γύρω στους 60 ή 70 άτομα, δεν κάνω λάθος. 60-70 άτομα να εξυπηρετούν, καταλαβαίνετε, κάποιον αντίστοιχο αριθμό επισκεπτών. Αυτά σημαίνει αντίστοιχος αριθμός αποβλήτων και ιδιαίτερα η μεγάλη έγνοια που ήταν για την περιοχή, πέρα από τα δέντρα,
ήταν και πόσα λίμματα θα δημιουργούνται και ποιο μέγεθος θα είναι η επεξεργασία των λιμάτων. Ή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ανάφεραν ότι οι εργαζόμενοι θα είναι 300. Όταν έχει 300 εργαζομενούς, καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ή τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, 5 φορές μεγαλύτερη απόβλητα, 5 φορές κυρίως πιο πολλά υγρά απόβλητα, άρα πρέπει να είναι και 5 φορές πιο μεγάλο το σύστημα επεξεργασίας των λιμάτων. Είναι όλα αυτά τα οποία οδήγησαν, νομίζω, στην αρνητική απάντηση. Αλλά εδώ, στις σπηλιές, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ απογοητευτικός ο τρόπος που το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει λειτουργήσει και ακόμα πιο απογοητευτικός από πλευράς της κυβέρνησης οι πολιτικές αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει. Ωραία. Τώρα, σαν κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών, τι θα πράξετε, κύριε Θεπέμπτου, ποια θα είναι τα επόμενα σας βήματα? Αύριο είναι μεγάλη μέρα, όπως έχω πει. Στις 11 θα είναι εκεί ο Υπουργός και θα πρέπει να δικαιολογήσει τις αποφάσεις τις οποίες έχουν πάρθει. Δεν ξέρω τι θα εξηγήσει και πώς θα δικαιολογηθεί στην Επιτροπή, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλοι θα είναι εκεί στις 11 αύριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να εξηγήσουν τι έκαναν και πώς λειτουργούν και γιατί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάντως τα κόμματα στην Πέγια, Δύσια και Λαδίκο και ΕΒΕΚ, προχώρησαν σε διαμαρτυρία για τις δηλώσεις του κύριου Περδίκη σχετικά με το θέμα αυτό και έχουν επισημάνει ότι ο κύριος Περδίκης είναι ανεπιθύμητος στην περιοχή για τη στάση και την τοποθέτησή του στο θέμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι έχει πει και τους έχει ή σαν αποτέλεσμα αυτές τις αντιδράσεις. Είχε πει ότι θα πρέπει να κηρυχθεί η περιοχή σε λευκή ζώνη. Εντάξει, ναι. Για αυτή τη δήλωση, ναι. Άρα και εσείς ενδεχομένως να είστε ανεπιθύμητος. Εγώ είμαι ανεπιθύμητος ήδη σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Δεν έχω πρόβλημα να προσθεθεί ακόμα μια. Πάντως επισημαίνουν ότι υπάρχει ζώνη προστασίας στην παραλία και την σέβονται και ότι ο κάθε ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να αξιοποιήσει το τεμάχιό του πάντα στα νόμιμα πλαίσια που υπάρχουν. Όλοι υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν η περιουσία η οποία είναι κοντά στην παραλία και σε αυτούς δεν δίνουμε άδεια για να κάνουν αναπτύξεις. Γιατί ο νόμος περί προστασίας της παραλίας ισχύει και σε περιοχές που η παραλία είναι βράχη. Επομένως, έχουν παραβιάσει αυτή την νομοθεσία. Δεύτερον, υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των ειδών, είναι η Φύση 2000 και έχει παραβιαστεί και αυτή γιατί δεν έχουν γίνει περιβαλλοντικές μελέτες οι σωστές. Τρίτον, έχει παραβιαστεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύμβαση την οποία έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία μας έχει υποχρεώσει να την εφαρμόσουμε, αλλά ξεπίτηδες οι κυβερνήσεις δεν την εφαρμόζουν από το 2011, που είναι για την ολοκληρωτική διαχείριση της παράκτειας ζώνης, η οποία θέτει όρια 100 μέτρα από εκεί που σπάζει το κύμα. Και πέστε μου πού αλλού επιτρέπουμε να χτιστεί οικοδομή 2 μέτρα από την άκρη του κρεμμού. Επομένως, αυτά τα πράγματα είναι που λέει η νομοθεσία, δεν τα λέω εγώ. Είναι νομικά, πάσχουν οι αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει η κυβέρνηση. Πάντως και για να κλείσω με αυτή τη διαμαρτυρία των τεσσάρων τοπικών επιτροπών, συνεχίζουν και λένε ότι αν ο κύριος Περδίκης και οι άλλοι που νοιάζονται τόσο πολύ για το περιβάλλον μπορούν να χαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους στο κράτος για να γίνουν χώροι πρασίνου, είτε αυτοί είναι στον πύργο, είτε στη Λευκοσία, είτε και κάπου αλλού. Εντάξει, δεν θέλω να πω χαρακτηρισμό. Επαναλαμβάνω, όλοι όσοι έχουν ιδιοκτησία γης, όπου και να είναι ιδιοκτησία γης, πέφτει κάτω από ορισμένες ρυθμίσεις, πολεοδομικές. Σε άλλους δεν επιτρέπουμε, άλλους επιτρέπουμε, ανάλογα πού είναι η περιουσία σου. Οι περιορισμοί υπάρχουν σε όλους τους ιδιοκτήτες γης. Επομένως, δεν ξέρω γιατί διαφοροποιούν τον εαυτό τους ότι σε αυτούς έχουμε βάλει όρια. Όλοι έχουν περιορισμούς στην ανάπτυξη της περιουσίας τους. Άλλοι μπορούν να αναπτύξουν με μεγάλους συντελεστές δόμησης, άλλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σε όλη την Κύπρο. Είτε είσαι μέσα στο κέντρο της Κύπρου, είτε είσαι στα παράκτια. Η ευαισθησία στα παράκτια είναι δεδομένη. Και επαναλαμβάνω και με ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς και συμβάσεις.
Επομένως, δεν είναι θέμα άποψη, τι λέω εγώ ή λέει οποιοδήποτε άλλο. Να κοιτάξουν την νομοθεσία. Αν έχουν παράπονο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να απευθυνθούν κοντά τη. Και δεν θα είναι δύσκολο να απευθυνθούν κοντά τη, γιατί θα είναι εδώ να μα τιμωρήσει τον Απρίλιο. Συνεπώς, για το θέμα αυτό θα έχουμε εξελίξεις αύριο, κύριε Θεοπέμπτου. Ναι. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Λάρνακας, ανακοινώνει αρμοδίως ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία το αποφάσισε, όπως από τούδε και στο εξής, τερματιστεί η παραχώρηση κάρτας δωρεάν στάθμευσης στους κατόχους υβριδικών οχημάτων, αφού ο αριθμός των εν λόγω οχημάτων αυξήθηκε σημαντικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και προστίθεται επίσης ότι η αύξηση του αριθμού των υβριδικών οχημάτων έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος Λάρνακας να μην μπορεί να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους χώρους για δωρεάν στάθμευση. Θα ήθελα την δική σας θέση στο ζήτημα αυτό. Εντάξει, να πω ότι πριν λίγα χρόνια μια σειρά από δήμοι, όπως και ο Δήμος Λάρνακος, για τον οποίο ευχαριστώ, είχαν υπογράψει το σύμφωνο των Δημάρχων. Στο σύμφωνο των Δημάρχων η κάθε πόλη που υπόγραφε το σύμφωνο έπρεπε να κάνει ένα πλάνο για να μειωθούν οι ρήποι στην πόλη του. Ένα πλάνο το οποίο φυσικά περιλάμβανε αυτά που μπορεί να κάνει ένας Δήμος. Επομένως, μέσα στις πολιτικές του Δήμου, όλοι οι Δήμοι οι οποίοι είχαν υπογράψει τη σύμβαση των Δημάρχων είχαν βάλει μέσα στα σχέδια τους και την παροχή δωρεάς στάθμευσης σε χαμηλών ρήπων αυτοκίνητα. Χαμηλών ρήπων αυτοκίνητα είναι τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μετά από μια πάροδο ετών και με τη μεγάλη επιτυχία που είχαν τα υβριδικά οχήματα στην Κύπρο, καταλαβαίνετε ότι, και εγώ το κατανοώ, ότι έχουν αυξηθεί πράγματι τα αυτοκίνητα τα υβριδικά. Έχουμε επίσης χάσει και την υποστήριξη των υβριδικών ως χαμηλών ρήπων οχήματα, γιατί θα βρείτε ότι υπάρχουν και πολύ μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα τα οποία είναι υβριδικά και μάλιστα ορισμένα πολυτελή αυτοκίνητα. Οπότε κατανοώ την απόφαση του Δήμου Λάρνακας για αυτόν το μέτρο, με την ελπίδα ότι φυσικά έχουν διατηρήσει το μέτρο όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπάρχει όμως και ακόμα ένα θέμα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι ένας Δήμος ο οποίος έκδιδε άδεια δωρεάς στάθμευσης στη Λευκοσία, ένας που έκδιδε δωρεάς στάθμευσης στη Λάρνακα, ένας στην Πάφο, Λεμεσόν κτλ., ο ένας δεν αναγνώριζε τις κάρτες του άλλου. Και παρά το γεγονός ότι πέρασε τόσο καιρό και είχαν τόσες συζητήσεις, δεν καταφέραμε να έχουμε μια κοινή κάρτα η οποία αυτός που θα δικαιούται δωρεάν στάθμευση να δικαιούται δωρεάν στάθμευση σε όλους τους Δήμους που λαμβάνουν μέρος στο σχέδιο. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, μαζί πρέπει να πω και με τη Χριστιανά Ερωτοκρήτου, τη βουλευτή του Δίκο, είχαμε υποβάλει και συζητήθηκε και χτες τη Δευτέρα στην Επιτροπή Εσωτερικών. Μία πρόταση για να αλλάξει νομοθεσία, η οποία να λέει ότι όταν το αυτοκίνητο σου είναι ηλεκτρικό, να μπορείς να σταθμεύεις δωρεάν σε όλους τους χάρους στάθμευσης, και έχουμε συμφωνήσει να μην περιλαμβάνει και τους ελεγχόμενοι είσοδο για να μην έχεις πρόβλημα πώς θα μπεις και πώς θα βγεις. Αλλά και πάλι είχαμε τις αντιδράσεις των Δήμων, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η δυσκολία στο να εκδίδεται μια κάρτα η οποία κάρτα να μπορεί να την κατανοήσει ένας στην Πάφων, όπως και ένας στην Λεμεσόν, ένας στην Λευκοσία, ένας στην Λάρνακα, αμόχωστον, δηλαδή να είναι μια κοινή κάρτα. Δεν θα μπορούσε να εκδοθεί από μια άλλη αρμόδια αρχή αυτή η κάρτα. Έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών να ενδιαφερθεί. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν έχουμε δει το ενδιαφέρον να υπάρχει. Οπότε θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε μέσω του Τμήματος Οδικών Μεταφορών την ώρα που γίνεται η εγγραφή του αυτοκινήτου να εκδίδεται μια σήμαση η οποία να μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο, ούτως ώστε όποιος το βλέπει το αυτοκίνητο να καταλαβαίνει ότι το αυτοκίνητο είναι ηλεκτρικό. Πρέπει να πω όμως ότι όταν μιλούμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μιλούμε για 34 αυτοκίνητα στην Κύπρο έχουν γραφτεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Δεν μιλούμε για κανένα μεγάλο αριθμό που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Όμως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα θέλουμε. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχρέωση να μειώσουν τους ρήπους τους. Το ίδιο και εμείς. Εμείς έχουμε ένα επιπλέον το πρόβλημα στο ότι δεν έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες καλές. Ακόμα ο κόσμος μπαίνει στα αυτοκίνητα του. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε κακή ποιότητα του αέρα. Έχουμε
θανάτους κάθε χρόνο στην Κύπρο λόγω των πολλών αυτοκινήτων που έχουμε στις πόλεις μας. Επομένως, πρέπει να πάρουμε μέτρα για να έχουμε χαμηλότερους ρήπους. Τα μέτρα ποια είναι? Ποδήλατα, να έχει τρόπο να κινούμε εύκολα με το ποδήλατο. Καλά πεζοδρόμια με δέντρα και καλές διαδρομές να περπατούμε με ασφάλεια στο πεζοδρόμιο. Πρέπει να γίνουν και υποδομές όμως. Ακριβώς, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Αντί αυτού, τι βλέπουμε? Είχαμε υποχρέωση με άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία να αναλάβει η κυβέρνηση τους εναλλακτικούς σταθμούς καυσίμου. Εναλλακτικοί σταθμοί καυσίμων είναι ηλεκτρικά σημεία για να γεμίζεις το αυτοκίνητο σου, σημεία για να βάζεις φυσικό αέριο και υδρογόνο. Φυσικό αέριο δεν έχουμε ακόμα, ούτε οποιοδήποτε άλλο αέριο για την υγροκίνηση των αυτοκινήτων. Σταθμούς φόρτισης έχουμε 32 σε διάφορες πόλεις και υδρογόνο δεν έχουμε. Και από ό,τι φαίνεται που το σχέδιο το οποίο έχει υποβάλει η κυβέρνηση το 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν φαίνεται να έχουν κανένα σοβαρό προγραμματισμό για να τα προωθήσουν αυτά τα πράγματα. Οι άλλες χώρες τα προωθούν με πάθος. Να σας πω ότι έχουμε καινούργιες πωλήσεις σε ορισμένες χώρες που τα αυτοκίνητα, τα 50% του αυτοκινήτων σε ορισμένες πόλεις είναι ηλεκτρικά. Έχουν βγάλει ανακοίνωση και έχουν πάρει απόφαση στις χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετές ότι το 2030 θα απαγορεύουν τα ντίζελ αυτοκίνητα στην πόλη. Το 2040 θα απαγορεύεται η πώληση οποιοδήποτε αυτοκινήτου κινείται με βενζίνη ή πετρελαίο. Έχουν πάρει σοβαρά μέτρα και τα παίρνουν αυτά τα μέτρα για να προγραμματιστούν το πώς θα χειριστούν και να έχουμε περισσότερα δημόσια συγκοινωνία και ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις πόλεις που είναι ελεύθερα από ρήπους. Όλα αυτά σε άλλες χώρες, όχι στην Κύπρο. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Και νοοτροπία που πρέπει να αλλάξουν. Και νοοτροπία και πολλά άλλα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και αλλάζουμε εντελώς θέμα. Οι μαθητές πλέον έχουν επιλέξει τον κλάδο που θα ακολουθήσουν στο Λύκειο, αλλά έχουν διορία μέχρι και τις 19 του μήνα να αλλάξουν γνώμη. Μαζί μας είναι ο σύμβουλος σπουδών, ο κύριος Χαράλαμπος Παπαγιάννης, για να μάθουμε ό,τι αφορά τους νέους, τις σπουδές και το μέλλον, καθώς και την επαγγελματική αποκατάσταση. Την επαγγελματική αποκατάστασή τους, αφού ολακρίνονται από τις σπουδές που θα ακολουθήσουν. Κύριε Παπαγιάννη, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, αγαπητή Στέφανη. Καλό απόγευμα στους τηλεθεατές του Capital. Καταρχάς, θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε λέγοντας μας εσείς που είστε ειδικός σε αυτά τα θέματα. Ποια είναι τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση στην αγορά? Καταρχήν να αναφέρουμε ότι σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις των τελειοφύτων για τις πανκύπριες εξετάσεις έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 22 Τρίτου μπορεί κάποιος τελειοφύτος ακριβώς να υποβάλει την αίτησή του ή να αλλάξει τις επιλογές στο έντυπο. Είναι πολύ σημαντικό οι τελειόφοιτοι μαθητές να ιεραρχήσουν σωστά τις επιλογές και να αναγράψουν στην αίτηση τα πλαίσια που αφορούν και την Ελλάδα, διότι σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό με τον σωστό τρόπο, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, διεκδίκηση καλύτερα θέσης τον Ιούλιο, εφόσον τότε θα ιεραρχήσουν τις επιλογές τμήματων για την Ελλάδα. Απλά σήμερα θα ιεραρχήσουν τις επιλογές για τα δύο πανεπιστήμια της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές και θα δηλώσουν τα πλαίσια πρόσβασης, τα μαθήματα δηλαδή ουσιαστικά, που αφορούν και την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά... Συγγνώμη σας διακόπτω, αν έχουν αποφασίσει κάτι μπορούν να κάνουν αλλαγή μέχρι φυσικά, και τις 21 του μήνα. Μέχρι και τις 22 του μήνα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το έντυπο δήλωσης που θα υποβάλουν στο κέντρο συγκέντρωση αιτήσεων στο σχολείο το οποίο φοιτούν. Ναι. Τώρα, λέγαμε για τα επαγγέλματα τα οποία έχουν ζήτηση. Με ποιο κριτήριο είναι, ποιο είναι το κριτήριο μάλλον που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους τα παιδιά? Ένας μαθητής καλείται να αποφασίσει στην τρίτη γυμνασίου ουσιαστικά τις ομάδες προσανατολισμού, τα μαθήματα που θα ακολουθήσει στο Λύκειο. Είναι πολύ σημαντική η απόφαση από εκείνη τη στιγμή, διότι οδηγεί φυσιολογικά σε κατευθύνσεις στο Λύκειο ή αν επιλέξει τεχνική σχολή και μετέπειτα δικαιούται με βάση τα μαθήματα που θα επιλέξει να έχει πρόσβαση σε πανεπιστημιακά τμήματα.
Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε αυτή τη ζωή. Με ποια έννοια? Ακόμη και λάθος να κάνει ένας μαθητής, μπορεί στη συνέχεια να τροποποιήσει τα μαθήματα που έχει επιλέξει, να αλλάξει κατεύθυνση, αλλά ακόμη και στην τελευταία τάξη να βρίσκεται, μπορεί ακολουθώντας προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών σε πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, να αλλάξει κατεύθυνση εντελώς. Άρα να μην μας αγχώνει τόσο εάν σε περίπτωση που ένα παιδί αλλάξει ενδιαφέροντα, διότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έχετε ρωτήσει. Ένας μαθητής πρέπει να επιλέγει με βάση το τι αγαπά. Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, το κάνεις με πάθος, ξεχωρίζεις, θα έχεις και προοπτική. Εάν κάνεις κάτι το οποίο θεωρητικά έχει μέλλον σαν επάγγελμα, για παράδειγμα, στις χώρες εμποροπλοιάρχων, το εμπορικό ναυτικό, αξιωματική, μηχανική, έχει προοπτικές. Για να μπορέσει να φοιτήσει όμως κάποιος και να εργαστεί με επιτυχία σε ένα τέτοιο αντικείμενο, πρέπει σαφώς να είναι περιπετειώδης, να του αρέσει η περιπέτεια, ο κίνδυνος, διότι δεν είναι εύκολη η ζωή σε ένα καράβι. Ενδεχομένως να πει κάποιος ότι έχουν μέλλον οι σπουδές ή το επάγγελμα της ιατρικής. Σαφώς και έχει. Όμως πρέπει να σου αρέσει σαφώς η χημεία, η βιολογία και να είσαι άνθρωπος που ενδιαφέρεται να προσφέρει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μέσω του επαγγέλματος. Ο προγραμματισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαφώς και έχουν μέλλον. Όμως για να ακολουθήσει κανείς κάτι τέτοιο πρέπει να τον ενδιαφέρει τον ίδιο. Βέβαια, όπως είπατε, πρέπει να τον ενδιαφέρει σίγουρα, αλλά μπορεί να επιλέξει κάτι το οποίο να μην έχει μέλλον όσον αφορά την επαγγελματική του αποκατάσταση. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκαιο, όμως όλοι οι άνθρωποι όταν κάνουν αυτό που αγαπούν και μπορέσουν να ξεχωρίσουν από το μέσο όρο, έχουν μέλλον. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ένα παιδί το οποίο λατρεύει τα φιλολογικά μαθήματα. Θεωρητικά θα πει κάποιος δεν έχει μέλλον για διορισμό στο δημόσιο σχολείο, έτσι. Όμως αυτό το παιδί το οποίο είναι άριστο, είναι εξαιρετικό στα φιλολογικά. Εάν πάει και ολοκληρώσει σπουδές του ένα πρώτο πτυχίο στην ελληνική φιλολογία και συνεχίσει μετά με σπουδές μεταπτυχιακές και διδακτορικές είτε στην Οξφόρδη, είτε στο Κέιμπριτζ, είτε οπουδήποτε αλλού, ναι, έχει προγράμματα και αρχαίων ελληνικών και λατινικών και νεοελληνικής γλώσσας. Τότε αυτό το παιδί σαφώς μπορεί να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα και να έχει αξιώσεις να διαπρέψει στον ακαδημαϊκό χώρο. Άρα δεν υπάρχουν όρια. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες στον χώρο της εργασίας, διότι είναι συνεχώς μεταβαλλόμενος και επιβάλλεται να έχει κάποιες δεξιότητες όπως εξυπηρέτησης, λήψης αποφάσεων, κριτικής σκέψης, επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων, που είναι αναγκαίες, λέγονται μεταβιβάσιμες δεξιότητες, διότι είναι αναγκαίες σε κάθε χώρο εργασίας σήμερα. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Φοιτούν σε ένα πρόγραμμα σπουδών, ολοκληρώνουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια θεωρούν ότι πρέπει να βρουν κατευθείαν εργασία. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να προσπαθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών να συμμετέχουν σε προγράμματα που έχουν τα ίδια τα πανεπιστήμια για απόκτηση πείρας. Ναι. Και υπάρχουν γιατί τέτοια. Γιατί ο εργοδότης σου λέει, ναι, ωραία τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά και όλα αυτά, αλλά η εμπειρία, η προηγούμενη πείρα, πού είναι? Αγαπητή Στέφανη, η εμπειρία κερδίζεται και μέσα από τον εθελοντισμό. Mm-hmm. Παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε οργανώσεις φοιτητικές, σε προγράμματα εθελοντικά, από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, κερδίζουν πάρα πολλές δεξιότητες και δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Πρέπει να κινητοποιούμε mm-hmm. τα παιδιά να συμμετέχουν, να είναι δραστήρια, διότι έχουν να κερδίσουν πάρα πολλές mm-hmm. εμπειρίες και δεξιότητες. Mm-hmm. Κύριε Παπαγιάννη, ξέρετε όμως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, αυτή του οικονομικού, όταν ένα παιδί αποφασίσει να πάει κυρίως στο εξωτερικό για σπουδές. Να αναφέρουμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι έτσι ενδεικτικό. Υπάρχουν σήμερα ευκαιρίες για σπουδές σε 24 χώρες της Ευρώπης στην αγγλική γλώσσα. Προσφέρονται διεθνή προγράμματα τα οποία ουσιαστικά είναι στο τμήμα το οποίο προσφέρει στην εθνική γλώσσα το πρόγραμμα με τους ίδιους καθηγητές, το ίδιο περιεχόμενο, προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα για να προσελκύσει υψηλού επίπεδου φοιτητές. Αυτά τα προγράμματα σε μερικές περιπτώσεις όπως η Δανία, η Σουηδία, είναι η Φιλανδία, η Νορβηγία εντελώς δωρεάν. Σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ολλανδία είναι μέχρι 2.000 ευρώ ετησίως τα διδάκτρα. Αναφερόμαστε σε πανεπιστήμια και σε χώρες που είναι στα κορυφαία παγκοσμίως σε όλα τα αντικείμενα σπουδών.
Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα η οικογένεια μπορεί να τύχει στήριξη όχι μόνο από την Κυπριακή Δημοκρατία, που υπάρχουν επιδόματα φοιτητικά και φοιτητική χορηγία αλλά και φοιτητικά επιδόματα που ουσιαστικά το σύνολο μπορεί να ανέρχεται στις 6.000 και πλέον ευρώ το χρόνο, αλλά και στη χώρα την οποία φοιτά ένα παιδί μπορεί να λαμβάνει επιδόματα επίσης από 2.000 μέχρι και 6.000 επίσης το χρόνο. Με αυτά τα δεδομένα ένα παιδί φτωχό που είναι καλός μαθητής μπορεί να φοιτήσει σχεδόν δωρεάν σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Εάν σήμερα ένα παιδί έχει ικανοποιητικούς βαθμούς στο λύκειο και κάνει τις σωστές επιλογές, γιατί όλα είναι θέμα σωστού προσανατολισμού, επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστών επιλογών. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι τα παιδιά πρέπει έγκαιρα από την ηλικία των 15 στην τρίτη γυμνασίου να κάνουν σωστές επιλογές και να έχουν ένα σχέδιο δράσης για το ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν, να γνωρίζουν τις επιλογές τους και ήδη να αποφασίζουν για το τι είναι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί που θα τους δώσουν τις σωστές κατευθύνσεις? Σαφώς οι σύμβουλοι σπουδών μπορούν να δώσουν σε ένα παιδί αξιόπιστη πληροφόρηση και όχι μόνο. Μπορούμε χρησιμοποιώντας ψυχομετρικά εργαλεία να εντοπίσουμε τα ενδιαφέροντα των παιδιών, να δούμε τις επαγγελματικές τους αξίες και να κάνουμε ένα συσχετισμό του τι θέλουν και το τι μπορούν. Διότι μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία ακριβώς γίνεται αυτός ο συσχετισμός, διότι ένα παιδί μπορεί να θέλει κάτι αλλά να μην μπορεί. Άρα θα έρθουμε να βρούμε τρόπους να το ενδυναμώσουμε για να μπορέσει να κατακτήσει τους στόχους του ένα παιδί. Ναι. Θέλω να μας πείτε λίγο και για τα παιδιά που αποφασίζουν τελικά να παραμείνουν στην Κύπρο, αν το επίπεδο των σχολών και των πανεπιστημίων στο νησί μας είναι ισάξιο με το επίπεδο αυτών στο εξωτερικό. Να αναφέρουμε ότι στην Κύπρο λειτουργούν δύο δημόσια πανεπιστήμια. Το τρίτο είναι το εξ αποστάσεως ανοιχτό πανεπιστήμιο και 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλα τα προγράμματα σπουδών έχουν τύχει αξιολόγηση και πιστοποίησης από τον φορέα πιστοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει πρόγραμμα που να λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμιο και να μην είναι εγκεκριμένο από τον φορέα. Στη βάση ουσιαστικά ευρωπαϊκών οδηγιών και πολιτικών υπάρχουν πλέον σε κάθε χώρα φορείς πιστοποίησης και αξιολόγησης, έτσι να μην ανησυχούμε. Ένα παιδί το οποίο θα ολοκληρώσει σπουδές του, για παράδειγμα, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στη σχολή μηχανικής, έχει επαγγελματικά δικαιώματα και μπορεί στη συνέχεια να εγγραφεί στο ΕΤΕΚ. Το ίδιο και παιδιά τα οποία φοιτούν σε προγράμματα που αφορούν άλλες σπουδές που έχουν επαγγελματική αναγνώριση, όπως λογιστές, νομικοί κτλ. Φυσικά και είναι αναγνωρισμένα. Υπάρχουν πολύ καλά πανεπιστημιακά τμήματα στην Κύπρο. Το ζήτημα είναι ένας μαθητής να γνωρίζει τι επιλογές έχει και να λαμβάνει απόφαση με βάση την ποιότητα των πανεπιστήμιων, των επιλογών που έχει, το κόστος διαβίωσης και διδάκτρων, αλλά και στις προοπτικές εξειδίκευσης. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Όταν αναφέρεται κάποιος σε σπουδές μηχανολογίας, δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρώσει σπουδές και θα εργάζεται σε κάποιο εργοστάσιο και θα ασχολείται απλά με μηχανές. Ένας μηχανολόγος μπορεί να ασχοληθεί σε διάφορους τομείς της οικονομίας, από μηχανολογικό σχεδιασμό, την ενέργεια, την παραγωγή, ναι, και γενικότερα μπορεί να εργαστεί και να εξειδικευτεί στον ακαδημαϊκό χώρο σε ερευνητικούς τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η βιοιατρική και πολλά άλλα, ρομποτική κτλ. Δεν υπάρχουν σήμερα στερεότυπα, αν θέλετε, σε θέματα σπουδών και καριέρας. Ένας που θα ξεκινήσει σήμερα τις σπουδές του στα 15, σκέφτεται τι θα κάνει, επιλογές κλπ. Σε 10 χρόνια η αγορά θα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι τη γνωρίζουμε σήμερα. Να κάνουμε επιλογές με βάση, ναι, μια ομάδα, αν θέλετε, επαγγελμάτων, αλλά να είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές που έρχονται για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε και να έχουμε επιτυχία και επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον. Η ανεργία τρομάζει τα παιδιά. Σαφώς τρομάζει τα παιδιά, αλλά περισσότερο τρομάζει τους γονείς. Τα παιδιά συνήθως είναι ανοιχτά, βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Το ζήτημα είναι εμείς ως γονείς και ως επαγγελματίες στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού να εντοπίσουμε τα δυνατά σημεία κάθε παιδιού και να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά ώστε να ξεχωρίσει ακόμη περισσότερο και να πετύχει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά πρωτίστως.
Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στο παιδί κίνητρο για να είναι καλύτερο στο σχολικό χώρο, να πετύχει τους βαθμούς που απαιτούνται, αλλά και να κάνει όσα άλλα απαιτούνται για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του. Και είναι πολλά αυτά που πρέπει να κάνει ένα παιδί σήμερα. Να πούμε ότι τα παιδιά βασανίζονται καθημερινά στο σχολείο, στα φροντιστήρια, και πολλές φορές ακούμε από τους γονείς ότι μα δεν διαβάζει, δεν ασχολείται. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη κινήτρου. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας κίνητρο. Να μπορέσουν να αγαπήσουν την επιλογή που θα κάνουν και να δουλέψουν για να πετύχουν. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δουλειά. Χρειάζεται δουλειά και στόχοι. Όταν πουν στόχοι, όλα γίνονται. Ένα παιδί πώς βλέπει την πιθανότητα να μην βρει δουλειά στην Κύπρο, αλλά να βρει μια πάρα πολύ καλή δουλειά με αρκετά καλό μισθό, θα λέγαμε, στο εξωτερικό? Εδώ βάζεται δύσκολα. Δηλαδή, με την εμπειρία που έχω τα τελευταία 10 χρόνια εργαζόμουν, τα τελευταία 9 χρόνια σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, στο τεχνολογικό, είχαμε κάνει μια μελέτη για τους αποφύτους. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία των παιδιών δεν τολμούν να πάνε στο εξωτερικό, ούτε καν για μεταπτυχιακές σπουδές, πόσο δε για εργασία. Είναι μικρό το ποσοστό των παιδιών που τολμούν. Και όταν τολμήσουν όμως, πετυχαίνουν. Χρειάζεται σήμερα να ξεχωρίσουμε, θα το ξαναπώ. Χρειάζεται να τολμήσουμε, να κάνουμε πράγματα. Μπορεί να αποτύχουμε, αλλά η καινοτομία έρχεται μέσα από τις δοκιμές. Γιατί δεν το τολμούν όμως, τι φοβούνται? Αντιλαμβάνεστε ότι οι γονείς είμαστε πάνω από τα παιδιά μας. Μόλις πέσουν κάτω, να τα αρπάξουμε κατευθείαν, μήπως χτυπήσουν. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά όταν πέφτουν να σηκώνονται αμέσως και να τρέχουν και να κατακτήσουν τους στόχους. Αυτό είναι το μυστικό. Και σήμερα τα παιδιά μπορούν να κάνουν τέτοιες επιλογές που να πετύχουν, να μπορούν στον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις, και να εργαστούν χωρίς να έχουν αφεντικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουν τα παιδιά μας δυνατότητες να κάνουν αυτό που αγαπάνε, μέσα και από επιχορηγήσεις που υπάρχουν πολλά προγράμματα για νεανική επιχειρηματικότητα, γυναική επιχειρηματικότητα. Μπορεί ένας νέος να ξεκινήσει σήμερα τη δική του δουλειά χωρίς να εξαρτάται από κανένα. Έχετε δίκιο, γιατί εμείς οι γονείς εδώ στην Κύπρο είμαστε υπερπροστατευτικοί, θα λέγαμε, με τα παιδιά μας, και πολλές φορές δεν τους αφήνουμε κιόλας να ανοίξουν τα φτερά τους. Θα ήθελα πριν κλείσουμε και πριν το καταληκτικό σας σχόλιο, να μου πείτε τα παιδιά ποιες είναι οι ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνουν στον εαυτό τους για να πάρουν μια σωστή απόφαση. Πολύ ωραία ερώτησή σας. Τα παιδιά πρέπει καταρχήν να κερδίσουν την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία έρχεται μέσα από την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών αξιών. Όλα αυτά ακριβώς γίνονται σε συνεργασία με επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς συμβούλους, όπου μπορούν με αξιόπιστα εργαλεία σήμερα να μετρήσουν όλα αυτά, να γίνει μια πολύ καλή ανάλυση ώστε το παιδί να κερδίσει την αυτογνωσία και να κάνει επιλογές έχοντας πλέον μπροστά του όλα τα δεδομένα και χωρίς να υπάρχουν μετέωρα βήματα, αλλά ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που να μπορεί να πετύχει το παιδί τους στόχους του. Και το καταληκτικό σας σχόλιο, κύριε Παπαγιάννη. Θέλω να αναφέρουμε στα παιδιά, στους τηλεθεατές μας, στους γονείς, ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πραγματικά ο κόσμος έχει τεράστιες επιλογές για σπουδές σε όλη την Ευρώπη. Τα παιδιά να μην διαγράφουν τα όνειρά τους, αλλά να κάνουν αυτό που αγαπάνε ως επάγγελμα. Διότι δεν θα δουλέψουν ούτε και μία μέρα. Θα κάνουν αυτό που αγαπούν με πάθος, θα ξεχωρίσουν και θα έχουν και πολύ καλή αποκατάσταση. Αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την εδώ παρουσία σας, κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι να βοηθήσαμε με κάποιο τρόπο τους γονείς αλλά και τα παιδιά. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο αθλητικό μας ένθετο. Για όλη την αθλητική κίνηση της ημέρας είναι μαζί μας σήμερα τηλεφωνικός, κυρίες και κύριοι, ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές του Capital. Βασικά, σε δύο θέματα θα αναφερθούμε. Στον ΠΑΟΚ και την δήλωση
την πρώτη ουσιαστικά δήλωση που έκανε ο Ιβάν Σαββίδης, ύστερα από την εισβολή του σε εισαγωγικά στον αγωνιστικό χώρο προχθές με το περίστροφο που το είχε στη μέση. Ζητά λοιπόν συγγνώμη ο κ. Σαββίδης από όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, όλους τους Έλληνες και την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ, λέει, για αυτό που έγινε. Σαφώς δεν είχα δικαίωμα να βγω στον αγωνιστικό χώρο, όμως η συναισθηματική αντίδρασή μου προκλήθηκε από τη γενικευμένη αρνητική κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον τελευταίο καιρό και από το σύνολο των απαράδεκτων μη αθλητικών γεγονότων που έλαβα χώρα προς το τέλος του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Μιλά για τις ενέργειες του διαιτητή, του βοηθού διαιτητή, για τον goal offside goal, τη διακοπή του αγώνα, τις διαμαρτυρίες και την είσοδο μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεκάδων ανθρώπων και των δύο ομάδων. Και όπως είπε, όλα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έκρηθμη κατάσταση στο γήπεδο και ο μοναδικός στόχος μου ήταν να προστατεύσω δεκάδες χιλιάδες οπαδών του ΠΑΟΚ από προβοκάτσιες, συμπλοκές και ανθρώπινα θύματα. Πιστέψε με, λέει ο Ιβάν Σαββίδης, δεν είχα κανένα σκοπό να διαπληκτιστώ με την αντίπαλη ομάδα ή με τους διαιτητές και σαφώς δεν απείλησα κανένα και ζήτησε συγγνώμη. Βέβαια, να πούμε ότι παραμένει καταζητούμενος ο κ. Σαββίδης, όπως και τέσσερις σωματοφύλακες του για την παράνομη είσοδο της αγωνίσης στον αγωνιστικό χώρο και όχι για το ότι κρατούσε όπλο. Από εκεί και πέρα, θυμίζουμε ότι χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η FIFA που λίγο πολύ απειλεί την Ελλάδα με αποβολή από τις διεθνείς διοργανώσεις αν δεν ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τώρα, για τα δικά μας, παίζει πολύ Ομόνοια σήμερα. Κάποιες δηλώσεις που έγιναν καταρχήν από τον κύριο Νίκο Κατσουρίδη, πρώην στέλεχος του ΑΚΕΛ, ο οποίος έκανε δήλωση αυτή τη φορά και λίγο πολύ λέει ότι προέχει η ενότητα στην Ομόνοια, προέχει η σωτηρία του σωματείου της Ομόνοιας και μετά η ανασυγκρότησή του. Αυτή η δήλωση που έκανε, γραπτή δήλωση, όχι σε κάποιο συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, λίγο πολύ ερμηνεύεται ως μια πρώτη επίδειξη ενδιαφέροντος από τον συγκεκριμένο άνθρωπο για να ηγηθεί της Ομόνοιας. Την ίδια στιγμή είχαμε μπαράζ δηλώσεων και σήμερα από τον επιχειρηματία Γιώτη Δημητρίου, ο οποίος μεταξύ άλλων εκφράζει παράπονα ότι προσπάθησε να έρθει σε επαφή με το ΔΣ της Ομόνοιας, αλλά τον αποφεύγουν. Μάλιστα, πριν από λίγο έκανε νέες δηλώσεις και είπε ότι υπάρχει μυστικοπάθεια και σκοταδισμός στην Ομόνοια. Έχει πλάνο, όπως λέει, για τα επόμενα 20 χρόνια, αλλά για να εμπλακεί θα πρέπει να συσταθεί η εταιρεία. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι η συνέλευση της Ομόνοιας θα γίνει στα μέσα του Απρίλη. Σημαίνει ότι οι ζυμώσεις θα συνεχιστούν. Και κλείνοντας για την Ομόνοια, να αναφέρουμε ότι χθες το βράδυ έγινε και δήλωση από τον Ιβάιλο Πέτεφ, αλλά και ανακοίνωση από το ΔΣ της Ομόνοιας ότι ο Βούλγαρος συνεχίζει κανονικά μέχρι το τέλος της τρέχουσας περίοδου και ουσιαστικά θα τον κρίνει, θα αποφασίσει για το μέλλον του το νέο ΔΣ. Στέφανη. Πολύ χαρά, Λάμπους, να σε ευχαριστήσουμε και με την αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε και εσάς που επιλέξατε και σήμερα το Capital και το Top Story για την ενημέρωσή σας. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας η Χριστίνα Λουκά με τον αστερισμό της ημέρας και στις 5 η εκπομπή Η Αλήθεια και με τον Δημήτρη Σούγλη, καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή για να αναλύσουν τις εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και τις προσπάθειες για συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Μουσταφά Κιτζή, ο διεθνολόγος Λοΐζος Μιχαήλ και ο πολιτικός επιστήμονας Χρήστος Αλεξάνδρου. Καλεσμένος επίσης ο Κίμωνας Βαρδάκης με εισηγήσεις για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και αποτίμηση της οδικής συμπεριφοράς των Κυπρίων. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους και να θυμάστε πάντα με προσοχή στους δρόμους.